του Εσώπου. Ή λέγαμε για τον Εσώπου και τους μύθους του βρήνει. Στην, στην είσοδο βλέπαμε λοιπόν ότι λέει ε, ένας βασιλιάς όταν απέκτησε το παιδί του, το, ένα γιο, ε, έστειλε ε, ε, αγγελιοφόρους στην, ε, στο μαντήρι των αδελφών για να μάθουν ε, ποιος είναι ο χρησμός ε, της πυθίας για το παιδί του. Η απάντηση της πυθίας ήταν, ε, θα έλεγα, συγκλονιστική. Ότι το παιδί του δεν πρόκειται να ζήσει πέρα από τα 15 του χρόνια. Και ότι αυτός ο θάνατος θα προερχόταν από δάγκωμα τίγρης. Ή λιονταριού, δεν είχαμε σημασία. Ο πατέρας πανικοβλήθηκε, και... Ε, καταλαβαίνουμε, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε την οδύνη αυτού του ενός κλειστού από, από κάθε πλευρά μέλλοντος και, το, και έδωσε εντολή να φτιαχτεί ένα μεγάλο κτίριο να ζωγραφιστούν ε, αναπαραστάσεις που θα έφερναν τη φύση ε, παρούσα στο παιδί αλλά το παιδί δεν θα βγαίνει ποτέ έξω από, στη φύση ε, προσπαθώντας να το προφυλάξει από το μοιραίο δάγκωμα του τίγρη ή της τίγρης. Τελικά τα χρόνια περνούσαν, το παιδί έμενε μέσα στο αυτό το μεγάλο χώρο, ε, πλησιάζοντας προς τα 15 η αγωνία κορυφώθηκε, ε, στα 15 το παιδί πέθανε. Ε, πώς πέθανε το παιδί. Κατά ένα μυστήριο τρόπο το παιδί, Μολύνθηκε από μια αναπαράσταση που έδειχνε την μάχη ανάμεσα στα ζώα και το πέφτοντας μολύνθηκε από μια ακίδα που ξεκόλλησε από το στόμα μιας στίγριος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την οδύνη του πατέρα. Ο πατέρας εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε μια αλήθεια που δεν την είχε συνειδητοποίησει νωρίτερα. Αν μάθαινα να, το, να πάλευε, του, έμαθα την τέχνη, του μάθαινε την τέχνη του πολέμου ε, με τα τόξα και με τα σπαθιά, θα είχε περισσότερες ελπίδες από το να κλειστεί σε ένα, σε ένα μεγάλο ε, χτίριο. Εμείς είδαμε ότι ε, αυτός ο πολιτισμός ε, και αυτή η εκπαίδευση, ε, η οποία δεν είναι από μόνη της, εμείς φτιάχνουμε την εκπαίδευση, ε, δημιουργεί ε, ε, τύχη τα οποία κλείνουν τα παιδιά μέσα στην τύχη, στα τείχη αυτά και δεν τα αφήνουν να έρθουν την, σε επαφή με τα, με τα, προβλήματα που υπάρχουν γύρω τους. Συχνά οι γονείς κρύβουν και τα προβλήματα της οικογένεια τους. Ε, θεωρώντας το ότι θα πρέπει να μείνουν στο πυρόβλητο για να έχουν μια έτσι να μην χαθεί η συγκρότησή τους και η προοπτική τους. Το λέω αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Η, η, αυτό το δεκαπενθήμερο στην, στην όπως απόψε θα συζητήσουμε, είτε αντιμετωπίζει, όπως συζητήσαμε στην αρχή, τη βία, ε, που θα έλεγα ότι είναι η διόψη ενός νομίσματος, ε, βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την ε, πραγματικότητα. Οι ενήλικες να προσπαθούν να κάνουν ότι δεν ε, υπάρχει το φαινόμενο. Μα υπάρχει. Μήπως είστε πολύ έτσι ε, υπερβολικοί. Ε, λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ να ήμουν υπερβολικός. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Ε, είναι από αυτά που εύχεται κανένας ναι, ε, και πολύ συχνά να είναι υπερβολικός. Η αλήθεια να είναι διαφορετική. Δυστυχώς δεν είναι και το βλέπουμε γύρω μας. Απόψε θα κουβεντιάσουμε την, φτάνοντας στο τέλος αυτής της, αυτού του 15η μέρου, ε, πώς η μερου η τέχνη πάλι μπορεί να μας βοηθήσει να προλάβουμε τη βία. Στο, στο πάνελ αυτό ε, πάνε, ναι, είναι παραλληλόγραμμο λίγο βέβαια ναι. ε, θα είναι η κυρία Θανασιάδη Θανασιάδη ναι. Έχω προβλήματα με τις καταλήξεις των επωνύμων. Ε, Είτε, ναι, ναι, θα έχω θέματα, ναι, ξέρω. Θα, μην γίνει καμιά βαβυλονία εδώ. <laughs> ε, η οποία θα συντονίσει την, τη συζήτηση. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ζιώγα. Η κυρία Ζιώγα ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε, σε θα έλεγα, σε ατραπούς οι οποίοι έχουν, κρύβουν πάρα πολύ τέχνη, αλλά δεν έχουμε την τέχνη να τις δούμε αυτούς τους δρόμους. Ε, είναι αυτά τα συγκλονιστικά πράγματα, που, γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας, να, να ανακαλύπτει κανείς ότι ε, και ανθρώπους, ξαφνικά, με βάθος, και απ' την άλλη, ε, να είσαι και οδηγός και οδηγούμενος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, και ο πνευματικό μου, αλλά και άλλοι μου έλεγαν: Αν δεν γίνει μαθητή, δεν μπορεί να γίνει ποτέ δάσκαλος». Και νομίζω ότι ε, και στην περίπτωση τη κυρία Γιώργα, αλλά και στην περίπτωση του, ε, του Χρήσου Κορακιανίτη, ή, ή Χρήσου Πανταζή Κορακιανίτη, για να αποδώσουμε την αλήθεια του ονόματο πάλι, αρχή σοφίας των ονόματων επίσκεψη. <laughs> λοιπόν, ε, και, και με τον Χρήστο, πολλές φορές ε, αισθάνθηκα το ίδιο, να είναι κανείς ταυτόχρονα οδηγός και οδηγούμενος. Ε, και νομίζω είναι η συγκλονιστική εμπειρία για όσους δεν έχουν νιώσει ταυτόχρονα μαζί, και οδηγοί και οδηγούμενοι. Ε, νομίζω, κυρία Ζιώτα, εσείς το το αισθάνεστε και σαν ηθοποιός και σαν σκηνοθέτη. και οδηγείτε και οδηγείστε. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και όπω καταλαβαίνετε κάνουμε την εισαγωγή στην ομιλητέ τους ομιλητές της αποψινής βραδιάς, η κυρία Ζιώ είναι μαζί μας ο κύριος ο Χρύσκο, ο κύριος Κολογιανής είναι μαζί μας και αυτός από τη σκοπιά του ιστορικού της τέχνης και με μια βαθιά φιλοσοφική ματιά της τέχνης. Και έχουμε μαζί μας και την κυρία Μεταλλινού, η Καστικό, την γνωρίσαμε ε, απόψε, χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, μια ρογμή φωτός μας έφερε κοντά. Ε, η αφορμή της ρογμής αυτού του φωτός είναι η κυρία Μεταλληνού, για δικό της έργο είναι. το δείτε στις αφήσεις μας είχαμε έρθει εδώ για να μιλήσουμε, για να μας δοθεί ο χώρος, να ζητήσουμε να μας δοθεί ο χώρος αυτός για την απόψινή συζήτηση. Και τότε υπήρχε μια έκθεση εξοφίλων θα έλεγα περισσότερο, έτσι, μια ακτίδα φωτό, το έργο τη είναι μια ακτίδα φωτό και μάλιστα είναι και μια ακτίδα απόδοση και έχει και Έτσι. <ργοί> Ακριβώ. Όσο βαθιά κι αν είναι κανεί, κάπου μπορεί να ανέλθει αρκεί μια ακτίδα φωτό να φωτίσει τη ζωή του. Η κυρία Μεταλλινό είναι καστικό όπω καταλάβατε. Ε, και την παρακαλέσαμε να είναι μαζί μας, ε, να, να, μας ε, ε, να εισηγηθεί από τη δική της σκοπιά το πώς η, η, μπορεί η, η, βία, η τέχνη να γίνει ε, αφορμή ε, καλλιέργειας των ανθρώπων, έτσι ώστε ε, μακροπρόθεσμα να αντιμετωπίσουμε τη βία, θα έλεγα. Δεν είναι μόνο η ενδοικογενειακή βία, γιατί πολλές φορές παγιδευόμαστε και σε αυτό. Ε, η ενδοικογενειακή βία είναι ένα δείγμα μάλλον ένα σύμπτωμα ενός μια συνολικής και μεγαλύτερου εύρους ασθένειας γιατί τη βία τη βλέπουμε και σε άλλες περιοχές της καθημερινής ζωής θα την μπορούσε να τη δει κανείς και μέσα στους δρόμους Όταν, με ποιον τρόπο ε, βέβαια δεν το λέμε βία αυτό αλλά αυτή η οργή η οποία δεν προσφέρεται να ε, σε τέτοιου δρόμου ώστε να καρπίσει, να γίνει αφορμή τέχνη, να το πω έτσι, και γίνεται αφορμή εφόδου ή αγανάκτηση, μάλλον δεν, δεν είναι καλό. Όχι, μάλλον σίγουρα δεν είναι καλό σύμβολο. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω όλου ε, ε, να έρθετε εδώ. Εγώ να κατέβω, δεν είναι, μέχρι εδώ ήμουν, να ευχαριστήσω όλου, να ευχαριστήσω το ε, Δίο. Ε, θα κάνω λάθος το επώνυμό σας, είναι σίγουρο. <laughs> <laughs> ε, θέλω να πω όμως, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βλάχο, γιατί ο κύριος Βλάχος ε, είναι αντιπεριφερειάκης, είναι εκεί. Ε, ε, τον τελευταίο χρόνο έχει σταθεί ε, φίλος, αδελφός για πολλά πράγματα, ε, σύμβουλος, ε, ε, ο ρόλος του είναι στη δικούς επιτροπή της ε, πρωτοβουλίας. Ε, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ε, δεν είναι απλά ένα ρόλο, να το πω έτσι. Είναι, ουσιαστικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο ανοίγει και δρόμους εκεί που χρειάζεται. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σα την ελληνική αστυνομία που και αυτή είναι μαζί μα και ε, ακόμα από το, το, πριν συλληφθεί η ιδέα της πρωτοβουλίας. Ε, η ελληνική αστυνομία ήταν παρούσα, όπως και η Περιφέρεια, όπως και ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος παραχώρησε το χώρο. Οι τέσσερις μας ε, έχουμε συγκροτήσει την πρωτοβουλία. Ε, τότε είχαν βοηθήσει κι άλλοι. Ε, νομίζω ότι περνώντας ο χρόνο θα αναπτυχθούμε περισσότερο ε, και θα έχουμε να λέμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για τη βοήθεια σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας οπότε ελάτε Καλησπέρα σας λοιπόν και σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ ε, να πούμε πριν ξεκινήσουμε ε, ότι εδώ μάλλον δεν το πω πως το έχω γράψει για να μην χάσω και εγώ τη σειρά μου Λοιπόν, γεννηθεί το φως αυτή η συντερακτική βιβλική φράση μας έφερε εδώ και αυτή θα είναι και γνώμονας και οδηγός μας στην κοβέντα που θα ακολουθήσει ε, είμαστε πολύ συγκινημένοι που το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη τη ενδοοικογενειακή βία του Ιδρύματο Νεότητα και Οικογένεια τη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μαζί με όλου του εταίρου που αναφέρθηκαν, οργάνωσε αυτή την έκθεση, η οποία κλείνει σήμερα, δείχνει την αυλαία τη. Και να πούμε πολύ, πολύ λίγα λόγια που τα είπαμε σε πηγαδάκια όσο βλέπαμε την έκθεση. Η έκθεση αυτή ξεκίνησε από το Συμβουλευτικό Κέντρο ε, Γυναικών Αλεξανδρούπολη. Είναι έργο του κυρίου Αλεξούδη, Δημήτρη Αλεξούδη, που είναι φωτογράφο επαγγελματία και έκανε με τι κυρίε από το συμβουλευτικό κέντρο Αλεξανδρούπολης αυτή την έκθεση. Χρησιμοποίησε ατάκε και κουβέντε που έχουν πει γυναίκε που έχουν καταφύγει στο κέντρο και είναι πραγματικέ μαρτυρίε του, οι Λε, λεζάντε που είδα τι φωτογραφίε, και μαζί με αυτή την κίνηση ενώθηκαν αυτοβούλως τα παιδιά από το 4 Τέταρτο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολη και οργάνωσαν ψάχνοντα και βρίσκοντα ε, ε, άτομα από ΙΕΚ και μακηγέ να, να, να του να τους φτιάξουν αυτό που είχαν στο μυαλό του, να το στήσουν, να, να, βγάλουν, να κάνουν τη φωτογράφηση και να γίνει αυτή η έκθεση. Του συγχαίρουμε όλου για τη δουλειά του, που ήταν αφορμή να ξεκινήσει μια συζήτηση και ελπίζουμε αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί. Έχουμε λοιπόν εδώ τη χαρά να έχουμε τρει εξαιρετικού καλλιτέχνε και να μα απαντήσουν στο εξή ερώτημα το ερώτημά μας είναι, μπορεί η τέχνη να προλάβει τη βία. Η κυρία Ελένη Γιώγα, σεναριογράφος, τυχουργός, ηθοποιός, σκηνοθέτη είναι κοντά μας. Ο κύριος Χρήστος Κορακιανίτης, ιστορικός και θεωρητικός της τέχνης. Και η κυρία Ερένια Μετελινού, εικονογράφος. Να ξεκινήσουμε και να πούμε για την κυρία Ελένη Ζιώγα, που την ξέρουμε όλοι από τη δουλειά της και σας τυχουργό και σας σεναριογράφο. Ε, και έχει συνεργαστεί και με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πάρα πολλά τραγούδια της έχουμε σιγοτραγουδήσει. Να, να πούμε δύο στοιχάκια από την τελευταία δουλειά που ήταν εξαιρετική... που έκανε την τηλεοπτική μεταφορά της, του διγήματος του, του Κωνσταντίνου Θεο, Θεοτόκη... το παράνομη, την οποία ε, παρακολουθήσαμε με κομμένη την ανάσα... με συγκίνηση ε, και έκλεινε με ένα καταπληκτικό τραγούδι... οπότε mm -hmm. θα σας την παραδώσω να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει... Αναφέροντα ε, μερικά στοιχάκια από το θήτη τη Ιστορία. Εάν δεν έχετε δει τη σειρά ή αν δεν έχετε διαβάσει το μυθιστόρημα, να το κάνετε, να είναι αφορμή αυτό, αυτή η σημερινή μα γνωριμία εδώ για να γίνει. Σαν να, μπαίνουμε, σαν να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στην ψυχή του θήτη, στο τέλο πια τη Ιστορία, που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, έχει κακοποιήσει, έχει χάσει. Υπάρχουν, υπήρξαν θύματα από αυτή την ιστορία. Και σαν να μπαίνουμε λοιπόν με τα στοιχάκια τη μέσα στο μυαλό του. Αν τύχαινε ένα πουλί να γεννηθώ, θα μου φτάνε ένα κλάδι να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί. Μα έγινα από φωτιά και από πυλό και μέσα μου λαγοκοιμάται το θεριό. Κι αν πίστεψα την αγκαλιά μου για απαλή, τα χέρια μου θα ανοίγουν πάντα μια πληγή. Κυρία Ζώση, έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Ε, ευχαριστώ για την, αυτή, την τιμητική αυτή πρόσκληση. Ε, ε, είμαι κι εγώ μπερδεμένη μέσα στις πολλέ μου ιδιότητε. Ε, να κάνω μια μικρή διόρθωση. Σκηνοθέτη δεν έχω γίνει ακόμα, αλλά κανεί δεν ξέρει τι ξημερώνει με μένα. Ε, γελάει, βαφαντώνει. Ε, ε, περισσότερο θα σα μιλήσω εδώ με την ιδιότητά μου του ανθρώπου που ασχολείται και με το θέατρο. Γιατί το θέατρο είναι ένα μια πατρόα τέχνη θα την, θα την πω. Δηλαδή έχει παραδοθεί σε μένα τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας. Και η αγάπη μου και η, πώς να το πω, η αίσθηση της οικειότητας με το θέατρο είναι από τα πολύ παιδικά μου χρόνια. και κυρίως ο Παπαντώνης μου ζήτησε κυρίως μέσα από αυτήν την ιδιότητα να, να κάνω τη σημερινή μου τοποθέτηση, και έτσι εντοπίζομαι εκεί. Για το πώς, ας πούμε, το θέατρο ενσωματώνει, αντιμετωπίζει, ε, στέκεται απέναντι στη βία, ε, σε μια πολύ βιαστική έτσι, αναδρομή από τη γέννησή του, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο μέχρι τώρα, ε, για να μην σας κουράσω κιόλας. Ε, 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 έχω δουλέψει κάπως ένα κείμενο, γιατί δεν τα λέω και πολύ καλά χωρίς να έχω γράψει κάτι πριν και ευχαριστώ πολύ που θα έχετε την υπομονή να ακούσετε. Η βία είναι κάτι φυσικό. Στη φύση η βία ζει και βασιλεύει, χωρίς ηθικό πρόσημο. Ασκείται ασυνείδητα, δηλαδή αθώα, κυρίως από το ένα είδος στο άλλο, ως ένας οξύμορος κυκλικός νόμος για την επικράτηση. Ο νόμος του «Ο θάνατός σου, η ζωή μου». Στον πολιτισμό, η βία από άνθρωπο σε άνθρωπο... που εκφράζεται με πολλούς και διάφορους τρόπους... και όχι για την επικράτηση του είδου, αλλά για την επικράτηση και ενίοτε για την διαστροφική απόλαυση... του ατόμου ή τη ομάδας που την ασκεί... έχει αρνητικό ηθικό πρόσημο. Αποτιμάται ω κακία. Και αυτό για το καλό μας. Γιατί για χάρη του πολιτισμού και του ενσυνείδητου λογικού εαυτού του... ο άνθρωπο όφιλε να αποθήσει το ακτινόδι του ορμέφυτα, στην περιοχή του Ανήφικου. Και ακόμα και αν τελικά, όσο και αν τα, να ακόμα και αν τελικά, όσο και αν τα πόθησε, δεν κατάφερε να τα εξαλείψει, αλλά να τα κρύψει και να τα διαστρέψει. Η τέχνη που σαν δεκανίκη του ανάπηρου μεταπτωτικού ανθρώπου δεν μπορεί παρά να καταπιάνεται με τα εσώτερα της ανθρώπινης φύσης και να προσπαθεί να τα γνωρίζει καλά το τέρας που κρύβουμε μέσα μας, και το γνωρίζει επειδή πρώτο το ξέρει ο καλλιτέχνη, ο οποίο χρησιμοποιεί σαν πειραματόζωο για παρατήρηση τον ίδιο του τον εαυτό. Για την ακρίβεια, κανεί δεν μπορεί να αρθρώσει ειλικρινή καλλιτεχνικό λόγο, αν δεν έχει πρώτα και κύρια αποφασίσει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο το τέρα μέσα του. Μιλώντα ειδικά για το θέατρο, αξίζει να αναφερθούμε πρώτα απ' όλα στο γεγονό ότι κατάγεται από την ανάγκη του ανθρώπου να θρησκεύει. Δηλαδή, όποτε γεννιέται έχει τη μορφή της θρησκευτικής τέχνης. Ως τέτοια γεννήθηκε στην αρχαιότητα, με θρησκευτικού μύθου είχε να κάνει και αυτού σε να αναπαραστήσει για να εμπεδωθεί η θρησκευτικότητα στο λαό. Μετά τον ξεπεσμό του στα ρωμαϊκά χρόνια και την αντικατάστασή του από τα κολοσσέα των μονομάχων και του υπερθεάματο τη βία, σε μια εποχή που προμήνυε τον επερχόμενο θάνατο μια αυτοκρατορία και τον κατακαιρματισμό τη σε επιμέρου φέουδα, το θέατρο στη Δύση ξαναγεννιάται και πάλι στον Ύστερο Μεσαίωνα για να εξυπηρετήσει την ανάγκη της διδασκαλίας της χριστιανικής θρησκείας στους αναλφάβητους δουλοπάρικους. Με άλλα λόγια, το θέατρο ζει όσο η κοινωνία έχει ανάγκη από συσπήρωση γύρω από μια ιδέα, μια θρησκεία και ένα μύθο. Όταν η κοινωνία πάβει να διεκδικεί αυτή την ανάγκη, η τέχνη του θέατρου πεθαίνει και δίνει τη θέση της στη βία και στις αρένες. Στην αρχαία τραγωδία, τη μήτρα του θεάτρου του δυτικού πολιτισμού ιερός κανόνας είναι οι βίαιες και οι αντικοινωνικές πράξεις ότι αποτελούν το θεματολογικό πυρήνα της ποτέ να μην αναπαρίστανται επισκηνής. Όσα βλέπουμε ως θεατές να διαδραματίζονται φανερά είναι μόνο τα τραγικά επακόλουθά τους που πάντα φέρνουν συμφορές στην πόλη, με κεφαλαίο π, και πάντα απαιτούν και παίρνουν την τιμωρία και την εξηλαίωση. Γι' αυτό δεν είδαμε ποτέ επισκινήσει να σκοτώνει η κλητεμνίστρα τον Αγαμέμνονα, ο Ορέστη την κλητεμνίστρα, ο Ιδίποδα τον Λάιο ή ακόμα περισσότερο η Μύδια τα παιδιά τη. Επίση δεν είδαμε τι Τροάδε να βιάζονται από του Έλληνε στρατιώτε, ούτε του άντρε και τα παιδιά του να σφαγιάζονται. Στα μεγάλα αυτά πανανθρώπινα έργα, ο Θεατή πληροφορείται για τι πράξει βία έμεσα. Δηλαδή με την αναφορά σε αυτέ μέσω του λόγου και όχι μέσω τη αναπαράσταση. Κάποιος έρχεται στη σκηνή και μας ανακοινώνει με αποτροπιασμό το κακό που έχει γίνει. Αν θέλουμε να το ερμηνεύσουμε κοινωνιολογικά, αυτή η ιδιότυπη λογοκρισία απειχούσε τα ήθη του κοινωνιοκεντρικού πολιτισμού της εποχής. Τότε, αυτοσκοπός για κάθε κοινωνική διάδραση, και η θεατρική πράξη είναι μία από αυτές, αλλά ακόμα και για κάθε ιδιωτική πράξη, ήταν η ενίσχυση του προτύπου του κοινωνικού ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου πολίτη, που θέτει την ιδιωτικότητά του στην υπηρεσία τη πόλη και του κοινωνικού συνόλου και όχι του εαυτού του. Του ανθρώπου, ο οποίο με τι πράξει του είναι χρήσιμο για του άλλου και όχι επικίνδυνο. Με άλλα λόγια, πεποίθηση των προγόνων μα ήταν πω τα ορμέμφυτα που αποθούμε και τα οποία κατά την απόθισή τους διαστρέφονται επί ταχύρω, πρέπει να εξοβελιστούν από τη δημόσια θέα, να γίνουν ταμπού, ώστε να μην αφαιθεί η παραμικρή πιθανότητα εξοικείωση των πολιτών μαζί του. Μια εξοικείωση που θα υπέθαλεπε τον κίνδυνο τη απελευθέρωσή του, η οποία μοιραία θα άνοιγε την κερκόπορτα για την ρήξη του κοινωνικού ιστού. Αν σε αυτό προσθέσουμε την επίγνωση των προγόνων μα σχετικά με τη μυσταγωγική και συμβολική δύναμη τη θεατρική πράξη, που την συμπεριέλαμβαναν στην ενίσχυση τη λατρεία του όχι μόνο προ του Θεού αλλά και προ την ιερή πόλη, θα καταλάβουμε έτσι περαιτέρω γιατί στο αρχαίο δράμα κάθε είδου βία αντιμετωπίζεται σαν ταμπού. Αυτά όμω στην αρχαία εποχή. Από τότε, πολύ νερό κύλησε στο ποτάμι τη ανθρώπινη ιστορία και οι τέχνε, μαζί με αυτέ και το θέατρο, ακολούθησαν αυτή τη ροή με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω. Μετά από έναν βαρύ μεσαίωνα στην Ευρώπη, εκεί που η κοινωνία αποζητά την ανασύσταση και τη σύγκληση, το θέατρο ξαναεμφανίζεται για μια ακόμα φορά πρώτα για την εξυπηρέτηση τη θρησκευτική διδασκαλία, με του περιοδεύοντε θειάσου, όπω είπαμε πιο πάνω και ύστερα σαν καθαρή σκηνική τέχνη. Και βέβαια και πάλι εξυπηρετεί τη συνοχή της κοινότητας. Γιατί μπορεί η πρώτη θεατρίνη της αναγέννησης και της κομμέντια Ντελάρτε να μην έθεσαν αυτού στην υπηρεσία του μύθου και των σπουδαίων νοημάτων, όπως η αρχαία η τραγική, προσανατολίστηκαν όμως με τον τρόπο τους στον κοινωνικό τους ρόλο, δημιουργώντας χαρακτηριστικούς κομικούς τύπους, οι οποίοι μιλούσαν με τη γλώσσα του λαού, εκτονώνοντας τα προβλήματα, τα παθήματα και τις έννοιες της καθημερινότητας με μια απαράμιλη αμεσότητα που άγγιζε και ενθουσίαζε. Εδώ η βία είναι αποκλεισμένη και πάλι από τη σκηνή. Για να έρθει λίγο αργότερα ο μεγάλος αναμορφωτής του Δυτικού Θεάτρου, ο Σέξπιρ. Στα δραματικά του έργα, ο μεγαλοφυής διανοητής, ενσωματώνοντας τα μεγέθη και τις γραμμές της κλασικής ελληνικής τραγωδίας, φέρνει την υπαρξιακή αγωνία του καταδικασμένου σε ζωή ανθρώπου, πάνω στη σκηνή και συγκινεί με την ίδια δύναμη ένα κοινό που αποτελούνταν από όλε τι κοινωνικές τάξεις. Ιδιαίτερα στο Μάκβεθ, ο Σέξπιρ μας κατεβάζει στα υπόγεια της βίας και του θανάτου σε μια αλληλουχία φόνων που διαπράττει ο κυριευμένος από το πάθος της επικράτησης ηρωάς του. Ο Μάκβεθ, αφού σκοτώνει τον νόμιμο ηγεμόνα για να πάρει τη θέση του, ύστερα διατάζει το θάνατο όλων των μαρτύρων του εγκλήματός του, και αργότερα όλων όσοι τον υποψιάστηκαν ως δολοφόνο. Θα λέγαμε ότι αυτό ειδικά το έργο είναι μια πραγματεία πάνω στη διαστροφή της ανθρώπινης ψυχής και στο κακό που μπορεί να προκαλέσει η βία στην κοινωνία. Ο τελικός θάνατος της ενορχιστρώτριας όλης αυτής της φρίκης, Λέδης Μάκβεθ, που αυτοκτονεί από τις ενοχές, καθώς και ο σκοτωμός του ίδιου του Μάκβεθ στη μάχη, είναι το τίμημα της εξηλαίωσης που φέρνει την κάθαρση και επαναφέρει στην κοινωνία την τάξη μετά το σεισμό που προκάλεσε η αλυσίδα της παρανοϊκής βίας. Και εδώ, όπως στην αρχαία τραγωδία, η βία δεν διαδραματίζεται επί σκηνής, αλλά μεταφέρεται ως είδηση. Και ενώ ο Σέξπιρ επιχειρεί μια ψυχαναλυτική προσέγγιση των εγκληματιών ηρών του, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει στο μυαλό και στην ψυχή τους, πράγμα που δεν γίνεται στην αρχαία τραγωδία, Αποφεύγει και εκείνο ωστόσο, όπω η αρχαία η τραγική, να μα εξοικειώσει με το θέαμα τη απανθρωπιάς. Είναι επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία, ενώ ο άνθρωπο αρχίζει να στρέφεται στον εαυτό του και να προσπαθεί να γνωρίσει το εσωτερικό του τοπίο, δεν έχει όμω απαξιώσει την κοινωνική του ιδιότητα. Για να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, <laughs> για να φτάσουμε στην εποχή μας. Ο σύγχρονο μετανεωτερικό άνθρωπο θα έλεγε κανεί ότι έχει αρχίσει να παξιώνει το κοινωνικό του χρέο και να εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ατομικότητά του. Η παγκοσμιοποιημένη πλέον μέσω τη τεχνολογία κοινωνία, δημιουργώντα για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία την αίσθηση του αχανού απρόσωπου σχηματισμού, μαστερεί την ανάγκη του ανήκειν. Μέσα σε αυτό το τοπίο, το αποτελούμενο από μαζικοποιημένα άτομα και όχι από κοινωνικοποιημένα πρόσωπα, ο άνθρωπος δείχνει να μην βρίσκει πια άλλη καταφυγή παρά μόνο την ισοστρέφεια. Με τον εαυτό του μόνο έχει να κάνει. Αυτόν μόνο επιθυμεί. Σε αυτόν μόνο στρέφεται και σε αυτόν διαρκώ επιστρέφει, τοποθετώντα το στο επίκεντρο ενό κόσμου όπου ο άλλο με κεφαλαίο Α, δηλαδή η κοινωνία, δεν είναι πια η σωτηρία, αλλά η απειλή. Ίσως και αυτό να είναι ο βασικό λόγο για τον οποίο η βία στις μέρες μα πρωταγωνιστεί σαν θέαμα που συναντάμε αυτόματα με το πάτημα ενό κουμπιού τη τηλεόραση ή του υπολογιστή. ισως η πεινασμένη μα περιέργεια για την κατανάλωση τέτοιου είδου ειδήσεων να έχει ενδόμηχα τι ρίζε τη στην κεντρομόλωμα στάση να στραφούμε στην υποτιθέμενη σιγουριά τη ιδιωτικότητά μα, δημιουργώντα φαντασιακά έναν πλασματικό κόσμο τεράτων που ζουν εκεί έξω. Άλλη μια φράση τη εποχή που προδίδει την τάση μας για ιδιώτευση, από τον οποίο οφείλουμε να απομακρυνθούμε. Αγνώντας βέβαια επί τούτου ότι το ίδιο τέρας που απολαμβάνουμε τόσο να μισούμε στους άλλους, κατοικεί δυστυχώ και μέσα μας. Είναι όμως ο σύγχρονος κόσμος ο πιο αποκουστικός που έχει υπάρξει ποτέ. Τέτοιος ώστε να επιβεβαιώνει την ανάγκη μας να τον μισούμε μια απλή αναδρομή στην ιστορία της ανθρωπότητας επιβεβαιώνει το αντίθετο. Ο άνθρωπος στα κρυφά ή στα φανερά, στο παρόν ή στο παρελθόν, δεν έπαψε και δεν πάβει να παλεύει με τους δαιμονές του και να διαστρέφει την ανθρωπινότητά του. Επομένως, δεν διεκδικεί η παρούσα εποχή, η εποχή της μετανεωτερικότητας, τις αρνητικές αυτές δάφνες. Ωστόσο, στις μέρες μας, πολλές μορφές τέχνης και ανάμεσά του στο θέατρο, σε κάποιες εκφάνσεις του, όχι σε όλη την γάμα, ίσως μάλιστα σε αυτές που την χάνουν και μεγαλύτερης προβολής, τείνουν να ζωντανεύουν εικονοπλαστικά τον ανθρώπινο κανιβαλισμό μαζί με τον ζώο που τον ακολουθεί. Είναι μια τάση που μάλλον επιχειρεί να έρθει σαν απάντηση στον κοινωνιοφοβικό άνθρωπο που θέλει να βλέπει το κακό μόνο στους άλλους και όχι στον ίδιο του τον εαυτό. Αλλά αυτό όχι για να τον βοηθήσει να κοινωνικοποιηθεί, αλλά αντίθετα για να τον οδηγήσει σε έναν επιπλέον φόβο. Στο φόβο απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό στο φόβο για τον άνθρωπο εν γέννη. Πρόκειται, θα λέγαμε, για έναν αυτοκριτικό μισανθρωπισμό, απευθεία παράγωγο τη φρίκη που αναδύθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων παγκοσμίων πολέμων, αλλά και τη ανελαίτη τι τελευταίε δεκαετίε μαζικοποίηση τη κοινωνική ζωή, όπω αναφέραμε πιο πάνω. Σε μεγάλο ποσοστό μεταμοντέρνων παραστάσεων, το ανθρώπινο «ον» αποδομείται στεγνά και χωρίς έλεος με τον μυστε... με το της απομυθοποίησης. Εδώ, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν, όχι μόνο καταπίπτει το ταμπού της οικονοποιημένη βίας, αλλά επιπλέον δεν γίνεται καμία προσπάθεια να παρουσιαστεί το καλό ως αντίλογος. Αντίθετα, όλα τα θετικά και εκτιμένα του μέχρι σήμερα παραδομένου πολιτισμού, όλες οι επιφάσεις και η αυτοθαυμαστική μύθη του ανθρώπινου είδους, αλλά και ό,τι αληθινά θετικό έχει αποκομίσει από τα χιλιάδες χρόνια εξέλιξης που κουβαλάει στην πλάτη του, θα έλεγε κανείς πως παραμερίζονται επίτηδες. Και ο άνθρωπος καταδικάζεται, χωρίς δυνατότητα για εξηλαίωση, χωρίς τη λύτρωση μέσω της κάθαρσης. Με άλλα λόγια, το διδακτικό συμπέρασμα που εισπράττουμε από τα μεγάλα έργα του παρελθόντος, με την υπερίσχυση τελικά του καλού ενάντια στο κακό, δεν το βρίσκεις στο συγκεκριμένο είδος μεταμοντέρνου θεάτρο. Αντίθετα, η ψυχική αρρώστια, η βία, η διαστροφή παρουσιάζονται ως συμπεριφορές περίπου αυτονόητες, από τις οποίες δεν υπάρχει γλιτωμός. Η παράσταση αρχίζει, συνεχίζεται και τελειώνει μέσα στη ματαιότητα του αποσαθρωμένου ανθρώπου. Καμία δικαίωση για το καλό, καμία τιμωρία για το κακό, καμία κάθαρση για την κοινωνία, καμία ανακούφιση για το θεατή, που μόλις ανάψουν τα φώτα της πλατείας, φεύγει από το θέατρο έχοντας την πνιγυρή αίσθηση της αυτοματέωσης. Το αίσθημα ότι αυτό που βίωσε ω μάρτυρα παρακολουθώντα τα επισκινή δρόμενα δεν είναι απλά η βία του άλλου με α κεφαλαίο ή μια παραλυμένη πια κοινωνία έξω από αυτόν, όπω συμβαίνει όταν βλέπει τι ειδήσει που του σερβίρουν στην τηλεόραση, αλλά κάτι απείρω πιο απειλητικό και αποπνικτικό. Η αποκαθήλωση κάθε ελπίδα. Είναι αυτή η ιδιότυπη καταγγελία τη φρίκη μέσω τη φρίκη μια επαναστατική πράξη που επιχειρεί ομοιοπαθητικά να μας ξυπνήσει από τον λίθαργο που μας βυθίζει στην αδιαφορία και την αποξένωση. Ή είναι μια στάση που σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας μεσαιωνικής παρακμής, που θα συσκοτήσει την ανθρωπότητα και το θέατρο μαζί με άλλες τέχνες, θα θαυτεί στη μνήμη αναμένοντας να έρθει, αν έρθει, μια καινούργια αναγέννηση. Δεν μένει παρά να υπομένουμε και να περιμένουμε και, και ίσως κάποτε να έρθει η ομορφιά που μας υπόσχεται το Ντοστογεύσκη και να σώσει τον κόσμο. Αυτό ήταν Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λίντζ για την εισήγησή της. <σομίως> Δύο πολύ, πολύ μικρά σχόλια, επιτρέψτε μου, με αφορμή αυτά που ακούσαμε. Ε, θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών που ήμουνα, αυτή η συζήτηση, ειδικά το τελευταίο κομμάτι που λέγαμε και το σχόλιο που, κάνε, που έκανε η συγγήτρια για το μεταμοντέρνο θέατρο, ήταν μια μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο τελικά η συ... το σύγχρονο και το, και το... Και το μεταμοντέρνο και όλο αυτό που ονομάζουμε σήμερα performance είναι κάτι το οποίο απαντάει στα, στα εσωτερικά και στα σημαντικά ερωτήματα του ανθρώπου σήμερα και κατέληγαν πολλέ φορέ σε συζητήσει από την πλευρά των φοιτητών, ότι όχι, αυτό είναι, αυτό είναι που μα ταιριάζει, γιατί ο άνθρωπο πλέον είναι αποδομημένο, οπότε αυτό είναι και το θέατρο που του αξίζει. Η κατάληξη, όμω, πάντα σε συζητήσει από την πλευρά των καθηγητών, που ήταν και αρκετά προχωρημένη, γιατί δεν ήταν θέμα κλασική σχολή, ήταν το ότι αυτό όμω είναι και ο λόγο που το θέατρο στο 99%, στο 90% τέλο πάντων, που παίζεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι το κλασικό θέατρο. Mm -hmm. Γιατί εκεί. Από τα αρχαία έργα ξεκινώντα, το Σέξπιρ και πολλού άλλου δημιουργού του 20ου αιώνα, καταλήγουμε ότι μέσα σε αυτά τα έργα που λέμε εμεί μεγάλα, ακόμα και σήμερα, ο άνθρωπο βρίσκει απαντήσει στα μεγάλα του ερωτήματα. Ενώ ίσω τελικά το πολύ προχωρημένο, το πολύ αποδομημένο, να μην είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσει στα εσωτερικά μα διλήμματα. Η ίδια συζήτηση είχε γίνει και στα εγγένεια τη έκθεση, που τότε είχαμε επίση ε, τρει άλλου εκλεκτού ε, καλλιτέχνε εδώ και συνομιλητέ. Ε, και ένα τελευταίο σχόλιο για να προχωρήσουμε στο επόμενο είναι ότι όταν κάναμε εδώ κάποια εργαστήρια με τα παιδιά, όχι εδώ, στον χώρο που ήταν η έκθεση εδώ και 15 μέρε, κάναμε κάποιε δραστηριότητε τη λογική του εκπαιδευτικού δράματο και του θεατρικού παιχνιδιού. Ε, δώσαμε λοιπόν στα παιδιά μια εικόνα να φτιάξουν. Ε, από αυτέ τι κυρίε που είχαν δώσει ειδικά του αυθαίρετα αλλά ουσιαστικά ονόματα, το καθένα έκανε πώ ξυ... ξύπνησαν αυτέ οι κυρίε το πρωί. Ε, μία ομάδα, ενώ η οδηγία ήταν να κάνουμε παγωμένε εικόνε και να συζητήσουμε με κάποια τεχνική και κάποια αγγίγματα ο καθένα από του παρευρισκόμενου να μπει μέσα στην εικόνα και να ζητήσει κάποια σκέψη, κάποιο συνέστημα. Μία ομάδα παιδιών είχε κάνει ολόκληρο, ολόκληρο θεατρικό, είχε χωρίσει ρόλο, είχε δώσει λόγια. Οπότε όταν πήγα να, να του πω τη συνέχεια πώ θα προχωρήσουν και τα λοιπά, μου λένε μην ανησυχείτε, το έχουμε έτοιμο, θα σταματήσουμε τη, τη δράση την κατάλληλη στιγμή. Οπότε όταν πια είχε, είχε φτάσει μια στιγμή λοιπόν να αναπαραστούν μια σκηνή βία στο πρωινό αυτή τη οικογένεια. Τα ίδια τα παιδιά σταμάτησαν τη δράση Τη στιγμή που το χέρι σηκωνόταν και πάγωσαν τα ίδια. Αυτό ακριβώς που oh. λέγαμε για το πόσο θέλουμε εμεί τελικά, το πόσο αντέχει ο ανθρώπινο ψυχισμός να το βλέπει το θέαμα. Μήπως άμα το βλέπεις και το βλέπεις τελικά απλά αναπαράγεται. Τα ίδια λοιπόν τα παιδιά σταμάτησαν και θεώρησαν ότι έχει ολοκληρώσει η δράση του και ξεκινάει μετά η δουλειά η υπόλοιπη που κάναμε, με τη στιγμή που το χέρι σηκωνόταν, αλλά δεν κατέβηκε ποτέ. Ναι, ναι. Να προχωρήσουμε. Να, ε, να πούμε ότι θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσει για όλου του συζητητέ στη συνέχεια. Λοιπόν, ο επόμενο μα ομιλητή είναι ο κύριο Χρήστο Παντεζή Κορακιανίτη. Χρήστο Κορακιανίτη. Ε, Τον προναφέραμε ω ιστορικό τέχνη, όμω έχει και μια άλλη ιδιότητα. Εργάζεται ω τεχνολόγο στο Λαϊκό Νοσοκομείο από το 2010, καθώ είναι και απόφυτο του τμήματο Ιατρικών Εργαστηρίων. Το ενδιαφέρον, του όμως για την ποιήση και τη μουσική τον όθησαν στο να εμβαθύνει στο πεδίο της τέχνης και έτσι έδωσε κατατακτήριες εξετάσεις το 2015 στο τμήμα θεωρίας και ιστορίας της τέχνης της ανώτατη σχολής καλών τεχνών. Αποφύτησε το 2019 και συνέχισε τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό διετές κύκλο του Πανεπιστημίου στο ίδιο πεδίο. Στο πλαίσιο τη Καλών Τεχνών, είχε βρεθεί στην επιμελητική ομάδα τη έκθεση αποφύτων του δικαστικού Τμήματο, και τα ζητήματα που τον έχουν απασχολήσει σε σχέση με την τέχνη είναι κυρίω η οικονολογία του Άμπι Βάρκμπουργκ, καθώ και η τεχνοκριτική του Μποντιλέρ, σε συνάρτηση με τη φιλοσοφία, την αισθητική και την επιστήμη, ενώ τον ενδιαφέρει γενικότερα ο διάλογο μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών πεδίων, όπω η τέχνη και η ιατρική. Κύριε Κορακιανίτη, σα ακούμε. Καλησπέρα. Ε, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και που ήδη νιώθω ότι έχει δημιουργηθεί, ενώ είναι μεγάλος ο χώρος, ένας ζεστός πυρήνας, έτσι, μια φωτιά και ελπίζω να, να, βγει κάτι θετικό. Λοιπόν, στο ερώτημα για το αν η τέχνη συνεισφέρει στην πρόληψη ή στην καταπολέμηση της βίας, θα απαντούσα καταφατικά δίχως σκέψης, εάν πριν 7 χρόνια δεν είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι συστηματικά με τη θεωρία και την ιστορία της τέχνης, γεγονό που μου επέτρεψε να δω από κοντά καλλιτέχνε, θεωρητικού και κυρίω γνωστά ή και λιγότερο γνωστά έργα τέχνης. Ο δισταγμό μου οφείλεται στο ότι αντίθετα με άλλα είδη τέχνης που με συγκινούσαν και με συγκινούν, όπω η ποιήση και η μουσική, η μαθητεία στο συγκεκριμένο πεδίο μου έχει αποκαλύψει πω η βία και η τέχνη είχαν μια σχέση φωτό και σκότου, όπω φαίνεται στο έργο του Ρόθκο, σκοτάδι πάνω σε φωτεινή γη. Η βία βρισκόταν μπροστά μου, δίπλα και μέσα στο ωραίο, όπω περιγράφεται από το γερμανόφωνο ποιητή Ρίλκε. Γιατί το ωραίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μόλι που αντέχουμε αρχή του τρομερού. Η παρουσίασή μου με τίτλο Φωτίζοντα τη βία μέσα από μια περιπλάνηση στον χώρο τη τέχνη βασίζεται στην εξή σκέψη. Να αναδείξω μερικέ πτυχέ για το πώ η βία συναντιέται με τη τέχνη και πώ, παρά τι πολλέ συνδηλώσει που έχουν και οι δύο έννοιες, ώστε να δημιουργούν ποικίλε συζητήσει σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τελικά διασταυρώνονται σε ένα μοναδικό φόντο: τον άνθρωπο και τη σχέση του με του άλλου. Η περιπλάνηση που θα πραγματοποιήσω μαζί σα στον χώρο τη τέχνη θα είναι σαν ένα ταξίδι όπου ύστερα από την επιστροφή μα διηγούμαστε τα μέρη που είδαμε στα οικεία μα πρόσωπα. Εδώ, αντί για μέρη ή εστιατόρια, θα περιγράψω του τρόπου με του οποίου ενυπάρχει βία στη τέχνη και αντί για φωτογραφίε, θα δείξω έργα επιχειρώντα και κάποιε προσωπικέ σκέψει για το κατά πόσο η τέχνη μπορεί να είναι ένα τόπο στον οποίο αξίζει κανεί να τον επισκεφτεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο που συνεχώ εκπλήσει την επίσημη πολιτεία, τα παιδιά, του γονεί, του δασ... δασκάλου και του ειδικού, εμά του ίδιου. Η βία στην καθημερινότητα έχει την ιδιότητα να μεταμορφώνεται και να εμφανίζεται με διάφορου τρόπου. Άλλοτε με έμπρακτο και σωματικό τρόπο, και άλλοτε πιο υποδόρια, Μέσω λέξεων και βλεμάτων. Ωστόσο, ακόμα και η αδιαφορία και η σιωπή όσων γνωρίζουν κάποιο περιστατικό και δεν αντιδρούν, φαίνεται να ενισχύει το φαινόμενο με το πρόσωπο που υφίσταται τη βία να αισθάνεται όλο το περιβάλλον ω ενδυνάμει εχθρού. Αλλά και η αντιμετώπιση του φαινομένου, ω φυσική συνέπεια ενό νόμου δράση-αντίδραση, γίνεται συχνά επίση με ένα βίαιο τρόπο, προκειμένου να επέλθει αλλαγή σε μια εδρεωμένη και πνηγυρή κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο τη τέχνη. Η βία άλλοτε είναι φανερή και άλλοτε υποδόρια και κανεί πρέπει να ξέρει το ιστορικό πλαίσιο προκειμένου να την αναγνωρίσει, να δει του καρπού ή το καταστροφικό έργο τη και να πάρει θέση σχετικά με το καλλιτεχνικό γεγονό και το φαινόμενο τη βία. Ο πιο εμφανή τρόπο που η βία υπάρχει στη τέχνη σχετίζεται με την έννοια τη αναπαράσταση. Ήδη από τη μυθολογία, τα ομερικά επί και τι αρχέ τραγωδίε, βλέπουμε πω η έννοια τη μίμηση είτε έργων τέχνη είτε αληθινών γεγονότων μεταφέρονται μέσω της αναπαράστασης σε οικαστικά ανάλογα, τα οποία αναγνωρίζονται και από κάποιον που δεν έχει βαθύνει στο πεδίο, στην ιστορία της τέχνης. Μπορούμε να δούμε γλυπτά έργα όπως ο Λαοκόντας, όπου καταγράφεται ο πόνος του τραγικού και βίαιου τέλους του, αλλά και πράξεις μίσους, πάθους και εκδίκησης, όπως είναι ο θάνατος του βασιλιά Πενθέα, από τις αγριεμένες μενάδες, λόγω της απόρριψης του Θεού Διονύσου και του πάθους το οποίο αντιπροσώπευε. Ένα σπουδαίο γερμανοευρέω ιστορικό τέχνη, ο Άμπι Βάρμπουργκ, μελετώντα την αναγέννηση στην Ιταλία και την ελληνορωμαϊκή τέχνη, παρατήρησε το πώ κατάφερε να επιβιώσει η αρχαιότητα μέσα από τη τέχνη και μοτίβα που τα ονόμασε σχήματα πάθου. Η ιδέα αυτή τη επιβίωση ενισχυόταν μέσα από εργαλεία διαφορετικών πεδίων και επιστημόνων και ο Βάρμπουργκ έφτασε στο συμπέρασμα ότι η τέχνη κινείται ανάμεσα σε δύο πόλου. Μια γαλήνια αρμονική και απολόνια έκφραση και μιας διονυσιακής τέχνης όπου επικρατεί το πάθος. Μάλιστα, είπε πως κάθε εποχή έχει την αναγέννηση που της αξίζει και αυτό το κατέδειξε με ένα έργο το οποίο ονομάστηκε άτλαντα της μνημοσύνης, στον οποίο, πάνω σε μαύρα τελάρα, διαφαίνονται αυτές οι επιβιώσεις μέσα από φωτογραφικά τεκμήρια έργων τέχνης. Γιατί έχει σημασία τώρα αυτή η αναφορά της έρευνά του σε σχέση με τη βία. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Βάρμπουρκ παρατηρεί πως είναι οι καλλιτέχνε. Που με την ιδιαίτερη φύση και την υφεία του λειτουργούν ω σεισμογράφοι και συλλαμβάνουν αυτά τα σχήματα πάθου μέσω τη ενσυναίσθηση. <coughs> Δεύτερον, γιατί, όπω έλεγε παραφράζοντα μια μεσαιωνική παροιμία, ο Θεό βρίσκεται στι λεπτομέρειε. Και αυτό συμβαίνει και με τη βία. Η αναπαραγωγή συγκεκριμένων μοτίβων, συχνά βίαιων, βρίσκεται σε εικόνε, οι οποίε μπορεί να μην είναι εικόνε οδύνη, αλλά χαρά, δηλαδή βλέπουμε και πάλι την κίνηση σε αυτό το δίπολο. Νομίζω όμω πω αυτό συμβαίνει συχνά και με τη βία, η οποία μπορεί να ενυπάρχει στη καθημερινότητά μα, χωρί να γίνεται αντιληπτή εύκολα, είτε αυτή προέρχεται από το κοντινό περιβάλλον μα, είτε από την ίδια την πολιτεία. Α εξετάσουμε όμω μερικά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε το πώ μετατοπίζονται αυτά τα σχήματα πάθου και πώ αυτό συμβαίνει και με τη βία, ώστε άλλοτε να είναι εμφανή και άλλοτε συγκεκαλυμένη. Στι δύο εικόνε βλέπουμε ένα από τα χαρακτηριστικά μοτίβα που εξέτασε ο Βάρμπουργκ τη νύφη και πώ από ένα αρχαίο Αγκείο σε μια βακχική στιγμή πάθους και ειδονής, μεταφέρεται στον υπέρτατο πόνο της γυναίκας, κάτω από, το, από τον Σταυρό, στη Σταύρωση του Μπερτόλντο Τιτζιωβάνη στην Αναγέννηση. Αντίστοιχα, σε μια ακόμη σκηνή βίας, βλέπουμε πώς ένα μοτίβο τρόμου από την αποτύπωση της σκηνής του θανάτου των Ιωβιδών αντιγράφεται από τον Αντρέα Ντελκαστάνιο ως μια σκηνή θριάβου του Δαβίδ κατά του Γολιάθ. Παρομοίω, σκηνή βία έχουμε και στο γλυτό του Ντονατέλο. Ωστόσο, εδώ τον Δαβίδ θα τον χαρακτηρίζαμε γαλήνιο, παρότι στα πόδια του κοίταται και πάλι το κεφάλι του Γολιάθ. Τέλο, ακόμα πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτή η βία είναι στη μεταφορά μια μυθολογική σκηνή που τη ζωγράφησαν μέχρι και μοντέρνοι ζωγράφοι, είναι ο βιασμό τη Λίδα από το Δία με μορφή κύκνου. Εδώ, μόνο η επαρκή αναγνώριση που γνωρίζει το μύθο μπορεί να αντιληφθεί την αποτρόπια πράξη η οποία όμω αποδίδεται με έναν τρόπο που δεν προκαλεί φρίκη. Βλέπουμε και αυτό το κοινό που έλεγε και η κυρία Ζιώγα στι διαφορέ τη αναπαράσταση. Στην ιστορία τη τέχνη, πέρα από το περιεχόμενο, έχουμε και μια σειρά διαμαχών που εμπερίχαν αρκετή βία και ο λόγο είναι ότι η αναπαράσταση, η εξειδανίκευση τη μορφή και η επιρροή τη εικόνα στον άνθρωπο συχνά λειτουργούν μέσω τη μίμηση σαν γενευτικά. Έτσι, μπορούν να πάρουν διάσταση είτε λατρευτική είτε ιδολολατρική με τα όρια να είναι συχνά δυσδιάκριτα. Επομένω, η μορφή γίνεται φορέα ιδεολογία και πίστη και σημείο που γεννά έρηδε σε διαφορετικέ ομάδε. Η περίοδο τη οικονομαχία τον 8ο και 1 ο αιώνα, που ταλάνισε τη σχέση των πιστών αλλά και του κλήρου, είχε τέτοιο αντίκτυπο ώστε να διακρίνεται και στην τέχνη. Ένα ελάχιστο παράδειγμα είναι η αντίθεση τη ανικονική διακόσμηση στη κόχη του Ιερού στην Αγία Ειρήνη τη Κωνσταντινούπολη, με τη μετέπειτα και πάλι εξήμιση των εικόνων και του θριάβου τη Ορθοδοξία όπω φαίνεται και στη διπλανή φορητή εικόνα. Δεν ήταν φυσικά ο τελευταίο διαχωρισμό στη τέχνη. Κινούμενοι γραμμικά προ την αναγέννηση, θα δούμε δύο διαμάχε που εκδηλώνονται με έντονε λεκτικέ επιθέσει και κριτικέ, συγκεκαλυμμένε συχνά μέσω μια ευγένεια που ακολουθούσε το μοτίβο των πλατωνικών διαλόγων, επιστολών ή και ζωγραφικών έργων. Είναι τα λεγόμενα παραγκόνε μεταξύ των τεχνών, δηλαδή μια σύγκρουση για το ποια μορφή τέχνη είναι ανώτερη και πιο κοντά στην πίση και αφορούσε, όπως φαίνεται και από τις εικόνες και τις διαφάνειες σε κάποιες αλληγορίες, κυρίως τον ανταγωνισμό μεταξύ ζωγραφική και γλυπτικής. Η δεύτερη διαμάχη αφορά τη σύγκρουση μεταξύ του χρώματος και του σχεδίου. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, το κατά πόσο επικρατεί το σχέδιο και η γραμμή σε σχέση με το χρώμα σε ένα ζωγραφικό πίνακα ήταν συνειφασμένο με συνήθες της περιοχής, τη γεωγραφική θέση της και το πολιτικό σύστημα. Έτσι, καλλιτέχνε τη Φλωρεντία με ονόματα όπω ο Νταβίντσι, ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ ο Άγγελο ή ο Μποτιτσέλη, πέραν τη μεταξύ του αντιπαλότητε, βρισκόντουσαν συχνά σε αντιπαράθεση με τη βενετσιάνικη τέχνη και καλλιτέχνε όπω ο, ο Τιτσιάνο. Το βασικό σημείο σύγκρουση είναι και πάλι η εξειδανίκευση τη μορφή. Επομένω, βλέπουμε ότι ακόμα και έργα που κανεί μπορεί να τα θαυμάσει στο ίδιο μουσείο ή και στον ίδιο τοίχο. Εμπλέκονται είτε σε έντονε συζητήσει, είτε σε σκοτεινέ συμπεριφορέ που κανεί δεν θα ενέκρινε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Καραβάτζιο, ενό μετέπειτα ρεύματο που ονομάζεται Μπαρόκ, και όπου ενώ ο δραματικό τρόπο και η τεχνική του διευρύνουν το πεδίο τη ζωγραφική, ο σκανδαλώδη για την εποχή ρεαλιστικό τρόπο που απέδιδε τι μορφέ, είχε ω αποτέλεσμα να οδηγηθεί μέχρι τον 19ο αιώνα στη λύθη. Αλλά ακόμα και αυτό το ρεύμα, στο οποίο η Καθολική Εκκλησία είχε προσκοληθεί επιδεικνώντα το πλούτο και τη δύναμή τη όπω φαίνεται στην έκσταση τη Αγία Θηρεσία του Μπερνίνη ή του Καθοδρικού, ανατρέπεται με την επικράτηση του νεοκλασσικισμού και των διαφωτιστών, οι οποίοι προτείνουν, προτάσουν μια τέχνη που θα εκπαίδευε το λαό απομακρύνοντά τον από τι υπερβολέ τη Καθολική Εκκλησία. Όμω το καθεστώ αυτό του ορθού λόγου και του νεοκλασσικισμού, με ζωγράφο όπω ο Νταβίντ και τον παραπάνω πίνακα Ορκο των Ορατείων, είχε δημιουργήσει μια τέχνη, την ακαδημαϊκή, που δεν είχε σχέση με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων του 19ου αιώνα. Οι καλλιτέχνε έπρεπε να αποφασίσουν λοιπόν πώ θα διαχειριστούν αυτή τη κληρονομιά. Τόσο στη ρομαντική περίοδο, όσο και στην περίοδο που ονομάζουμε μοντερνισμό, οι καλλιτέχνε άρχισαν να συγκρούονται με την ιδέα τη εξειδανικευμένη και αναπαραστατική μορφή. Η βία αρχίζει και εκφράζεται στην πινελιά, που συχνά ήταν πιο άγρια και πιο γρήγορη. Η μορφή απομακρύνεται από την πιστή αναπαράσταση και οι θεματικέ εμπλουτίζονται με έργα τα οποία αφορούσαν σύγχρονα πάθη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντερνισμού είναι ο Μποντλέρ, που εξυμνεί ζωγράφου όπω ο Ντελακρουά, όπου εδώ πέρα παρότι το θέμα είναι έτσι αρχαιοπρεπέ, εισάγεται πάρα πολύ έντονα η κίνηση και το χρώμα, αλλά και εξυμνούσε και ζωγράφου όπω ο Κωνσταντάν Γκί και ο Μανέ, με του δύο τελευταίου κυρίω γιατί αντιπροσωπεύανε την εποχή του. Συχνά, μάλιστα, μέσω τη ζωγραφική ασκούν δρυμύτατη τη κριτική στο αυτοκρατορικό καθεστώ του Ναπολέοντα και του θεσμού. Οι καλλιτέχνε αυτοί, χωρί να απορρίψουν τα πάντα, Άρχισαν να θέλουν μια νέα κατάσταση. Επανερχόμενο και πάλι στη βία, πιστεύω πω η απόφαση που έπρεπε να πάρουν μοιάζει με την αντίστοιχη απόφαση για το πώ κανεί θα φερθεί και σε ανάλογε καταστάσει που αντιμετωπίζει το δικό του περιβάλλον και όπου η βία πιθανόν να είναι μπλεγμένη με θετικά βιώματα. Είναι στιγμέ που πρέπει να αποφασίσουμε και να ταξινομήσουμε τι κρατάμε και τι όχι, ή αν τα απορρίπτουμε όλα. Και φτάνω σε μια πιο καθαρή θεματική τη βία η οποία γίνεται σημείο λατρεία από το πρώτο μοντερνιστικό κίνημα. Το κίνημα των φουτουριστών ουσιαστικά ήθελε να γκρεμίσει οτιδήποτε παλαιό, το οποίο μέσω τη μορφή κουβαλούσε πολιτικά συστήματα και πεπιθήσει. Αυτό πέρασε σε όλε τι μορφέ τέχνη, από την πίεση ω τη ζωγραφική και από την αρχιτεκτονική ω την γλυπτική. Μερικέ προτάσει από το μανιφέστο του, δηλαδή τι θέσει που πίστευαν, αρκούν για να δει κανεί τη λατρεία τη βία, πώ σκοπό είχε να εκθρονήσει την παλαιότερη αντίληψη για τη τέχνη, η οποία θα έρθει σε σύγκρουση συχνά και με το κοινό. Θέλουμε να τραγουδήσουμε την αγάπη για τον κίνδυνο. Θέλουμε να εξάρουμε την επιθετική κίνηση, το χαστούκι και τη γροθιά. Ένα αυτοκίνητο βρυχόμενο είναι πιο ωραίο από τη νίκη τη Αμοθράκη. Κανένα έργο που δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα δεν μπορεί να είναι έργο τέχνη. Την ποιήση πρέπει να τη συλλάβουμε σαν μια βία η επίθεση. Να Θέλουμε να δοξάσουμε το πόλεμο, να καταστρέψουμε τα μουσεία, τι βιβλιοθήκε, τι ακαδημίε. Εν τούτη, για το σημερινό θεατή, αυτή η βία δεν είναι αντιληπτή εύκολα όταν κοιτάζει έργα ε, των φουτουριστών, όπως για παράδειγμα τα έργα του Μποτσιόνη, ενό σημαντικού εκπροσώπου του. Η βία και η τακτική του σοκ περνάει και σε άλλα κινήματα με την καταστροφή των προγενέστερων έργων τέχνη να λογαριάζεται συχνά ω δημιουργία. Παράδειγμα του χάρη, η Μόνα Λίζα με μουστάκια από τον Τισάν. Με το κοινό, είτε να μην καταλαβαίνει τα νέα έργα, είτε να τα απορρίπτει ω υβριστικά σε σχέση με την αντίληψή του για το πώ πρέπει να είναι η πραγματική τέχνη. Η αναφορά μου σε αυτή την ιστορική αναδρομή φτάνει μέχρι τι ημέρε μα, με τα έργα να παίρνουν τη μορφή πολιτικών θέσεων και πράξεων, που συχνά εναντιώνονται ακόμα και στα ίδια τα μουσεία, τα οποία θεωρούνται πω συμμετέχουν στην καταπίεση μειονοτήτων ή τι εκμεταλλεύονται. Το μουσείο, λοιπόν, σε αυτέ τι περιπτώσει γίνεται πεδίο μάχη, όπω συμβαίνει στην περίπτωση τη Στέργελ, η οποία ανέδειξε την κατασκευή όπλων και χρηματοδότηση μουσείων από τον ίδιο οργανισμό. Υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να κατανοήσουμε ακόμα και αντιδράσει όπω η πιο πρόσφατη και συμβολική βανδαλισμή έργων τέχνη από ακτιβιστέ. Η βία λοιπόν στη τέχνη ήταν και είναι πάντοτε παρούσα ανεξάρτητα από το πρόσημό τη. Πέφτει στη λύθη και αναδύεται σε κάθε εποχή με διαφορετικό ή και ίδιο τρόπο, όπω μα έδειξε και ο Βάρμπουργκ. Στη ταινία του Στάνλι Κιούμπρικ, Το Κουρδιστό Πορτοκάλι, μια ταινία που κρίθηκε ω αρκετά σκληρή, αναδεικνύεται συν τη άλλη η σχέση και τέχνη. Ο πρωταγωνιστή, παρότι είναι δολοφόνο και εγκληματία, είναι λάτρη τη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, την οποία όμω τη μεταφράζει σε βία και δονιστικέ πράξει. Η ίδια όμω η μελωδία, η ενάτη πάλι του Μπετόβεν, χρησιμοποιείται και σε ένα επιστημονικό πείραμα τη κυβέρνηση προκειμένου να το μετατρέψει σε καλό. Φυσικά το αποτέλεσμα αποτυχάνει, καθώ όπω υποστήριζε ο ιερέα τη φυλακή, απουσίαζε η εκβαθών επιθυμία για αλλαγή και ατομική ευθύνη. Το παράδοξο είναι πω και εδώ ενό σκοπό μοιάζει αγαθό, ο τρόπο που υιοθετείται είναι μέσω τη τέχνη και είναι βίαιο. Τι κάνει επομένω η τέχνη, αν μπορεί να συντάσσεται με διαφορετικά στρατόπεδα, προπαγάνδε και σκοπού, Μπορεί να καλλιεργήσει την ευαισθησία ώστε να μην καταφεύγει κάποιο στη βία. Έχοντα καταδείξει τη βία μέσα από μια περιπλάνηση σε κάποια στενά από τον τόπο που λέγεται τέχνη, αυτό που θεωρώ πω επιτυχάνει η τέχνη και οι καλλιτέχνε, ακόμη και μέσα από το προσωπικό του σκοτάδι και του δαίμονε που αντιμετωπίζουν, είναι να φωτίσουν μια κατάσταση. Επομένω, να ονοματίσουν τη βία άμεσα ή έμεσα και να μιλήσουν. Γίνονται κατά κάποιο τρόπο φω για του άλλου. Και αυτό δεν είναι λίγο για τη ζωή μα, γιατί όπω γράφει ο σπουδαίο ποιητή Χέλντερλιν, μάθε τη τέχνη μέσα στη ζωή, στο έργο τέχνη μάθε τη ζωή. Εάν βλέπει το ένα σωστά, θα βλέπει σωστά και το άλλο. Την ε, σπουδαιότητα αυτή τη ονομασία και του φωτισμού μια παρόρμηση όπω τη βία, μπορούμε να τη διαπιστώσουμε και με μερικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι του καθρέφτη ή του μεγεθυντικού φακού. Τα έργα τέχνης λειτουργούν ως καθρέφτης και φακός των βαθύτερων πτυχών που ήδη δεν αντικρίζουμε και μας φέρνει αντιμέτωπος με το πάθος το οποίο παίρνει διάφορες μορφές στο καθένα μας. Αυτό το οποίο μοιάζει να μην με αφορά, αφορά το διπλανό μου και ως εκ τούτου σύντομα θα προβληματίσει και εμένα. Μέσα από το φωτισμό της Χάριτος, ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, εντοπίζει αντίστοιχα όσα υπάρχουν εν δυνάμει μέσα του, όσα υπάρχουν στους αδερφούς του για τους οποίους πονάει και επομένω υποφέρει μαζί τους, μαζί τους ως ένα σώμα. Στο λόγο του, πιστεύω, μπορούμε να δούμε κοινά σημεία με τον ενσυναισθητικό τρόπο που λειτουργούν και οι καλλιτέχνε. Και κλείνω με το τελευταίο παράδειγμα και γιατί η τέχνη μπορεί όντω να προλάβει και να καταπολεμήσει τη βία. Στο γνωστό ομυρικό περιστατικό μεταξύ του Οδυσσέα και του κύκλου Παπολίφημου, ο πολύμηχανο καταφέρνει να ξεφύγει από τη σπηλιά λόγω του ότι είχε συστηθεί ω κανένα. Κανένα στο όνομά μου και όλοι του κανένα με φωνάζουν. Φυσικά, χωρί κανέναν για εχθρό, δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν ούτε και οι σύντροφοί του. Η τέχνη φωτίζει τη βία, ονοματίζει τον εχθρό, μιλάει για αυτήν και ο καθένα με την ατομική ευθύνη που τον διακρίνει αποφασίζει πώ θα πράξει μόνο του, αλλά και ω μέρο ενό συνόλου το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει. Έτσι, στέκεται στοχαστικά και δραστικά απέναντι σε κάθε εξουσιαστική πράξη ή λέξη, κοντολογεί στη βία που υπάρχει μέσα μας και δίπλα μας. Υπό αυτή την προοπτική, οι τέχνη και οι καλλιτέχνε, ακόμα και με την αναπαραγωγή της βίας, θεωρώ πως μπορούν να μας βοηθήσουν και να γίνουν ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει. Όπως το μόνιμο έργο του Κλέ. Οι καλλιτέχνε με το έργο τους μας απλώνουν ένα χέρι που συνάμα μας δείχνει τη φθαρτή αλλά και θαυμάσια φύση μας, με τα έργα τέχνη να αποτελούν μια γέφυρα που υπερπηδά όχι μόνο τον ίδιο το καλλιτέχνη, αλλά και τα όρια του χρόνου και του θανάτου. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ε, κράτησα δύο φράσεις σας από τις πολλές. Είναι σήμερα σαν να γυρίσω στο πανεπιστήμιο, κρατάω σημειώσει από τους ομιλητέ και θα τις καθαρογράψω και μετά, γιατί είναι εξαιρετικά αυτά που λέμε. Ε, κράτησα το ότι η βία στην καθημερινότητα έχει την ιδιότητα να μεταμορφώνεται. Το ίδιο ισχύει και στην τέχνη. Και ίσως και εδώ, στην έκθεση που βρισκόμαστε, έχουμε πάλι κάτι αντίστοιχο. Έχουμε μία έκθεση φωτογραφίας που δείχνει τη βία, αλλά το αποτέλεσμα της είναι ότι στο δικό μας το μυαλό ε, δημιουργείται ένα συνέστημα... Δεύτερο, γιατί στο, στο πρώτο, πρώτο συνέστημα που έχουμε και το συζητούσαμε και με πολλά άτομα που είδαμε την έκθεση και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει ένα σκοτάδι. Όμως αυτό σε κάνει να θες να πας κάπου αλλού, να βγαίνει μια ευαισθησία μέσα από τις εικόνες αυτές, να μην θες να, και εσύ από το δικό σου μέρος, από το δικό σου μετερίζει, να θέλεις να, να κάνεις κάτι για να σταματήσει αυτό να υπάρχει. Ε, άρα έχουμε μια μεταμόρφωση της εικόνας, της τέχνης, όπως ε, το είπαμε και πριν και αυτό που είπαν οι φουτουριστέ, ότι αν κάτι. Αυτό νομίζω εκφράζει πολύ την τέχνη σήμερα. Ότι αν η βία δεν είναι επιθετική, δεν είναι, βία. Ε, δε, 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 δεν είναι τέχνη. Αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει πολύ την εποχή μα. Και αυτό ειδικά που ζούμε μέσα από τα social media και τα βιντεάκια τα οποία γίνονται viral κτλ., που ε, είναι κακή τροφή για, για, για μα και για τα παιδιά μα κτλ., αναπαράγεται, ξανααναπαράγεται, και αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό που θα πάει. Τουρισμό τον να εναγκαλίστηκε ο φασισμός, βέβαια. Ακριβώς. Ναι, τυχαίο. Ναι. Να συνεχίσουμε να προλογίσουμε την επόμενη καλλιτέχνη τη παρέα μα, την κυρία Ρένια Μεταλινού, η οποία έχει κοινή καταγωγή με τον κύριο Κρακιανίδη από την Κέρκυρα. Και επίση υπάρχει και ένα τρίτο κοινό με την, σε σχέση με τη με την δουλειά τη με το αγάπη Παράνομη, ναι. που έχει κοινό με την κυρία Ζιόβα, ότι ήταν στην Κέρκυρα. Εκεί δια... διαματριζόταν. Διαραματυριζω... Yeah. Το έργο του Θεού κάπου ήταν. Διαδραματιζόταν. Ε, λοιπόν, κυρία Ρένια Μεταλινού, σπούδασε γραφιστική. Ε, σε, για, και για ένα μεγάλο διάστημα εργάστηκε ως γραφίστρια και art director σε περιοδικά και εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας. Το 2007 επίσης παρακολούθησε και μαθήματα σχεδίου με υποτροφία, ενώ παράλληλα συνέχισε να εργάζεται στον χώρο των εντύπων. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις και η δουλειά της έχει φιλοξενηθεί σε αρκετά ελληνικά αλλά και ξένα καλλιτεχνικά site. Από το 2015 ασχολείται αποκλειστικά με την εικονογράφηση κυρίω παιδικών βιβλίων για εκδότε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει εικονογραφήσει περισσότερα από 30 βιβλία. Ε, έχει γράψει και κάποια βιβλία, τα οποία είναι πολύ όμορφα και χρήσιμα και για εμά του γονεί. Το ζωγραφίζω, παίζω, μαθαίνω την αλφαβήτα και του αριθμού. Νομίζω ναι, ότι έχετε γράψει κιόλα ναι, ναι. και το έχετε εικονογραφήσει. Και ένα θα κυκλοφορήσει τώρα από τι εκδόσει Καλέντι. Πάρα Και ο Σούπερ λοιπόν, από τι εκδόσει Καλέντι, είναι κάτι που περιμένουμε. Ε, να αναφέρουμε και. Είναι διάφοροι τίτλοι που μπορούμε να τα έχουμε και στη βιβλιοθήκη μα. Τα, και... τα, 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 μέλη και μελέκ. Το όταν θα μεγαλώσω το θα δηλαδή γίνω. Είναι βραβείο το μέλη και μελέκ ε, στην εικονογράφηση. Διεθνέ βραβείο. Πολύ ωραία. Εγώ έχω σημειώσει εδώ για το ότι ήσασταν και υποψηφία με το όταν το σύμπαν συνομωτή» ναι, ναι, τη ναι, Λίνα τα... Σωτηροπούλου. Ναι ναι, 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 και αυτό το βιβλίο από τι εκδόσει με τέχνιο ήταν και αυτό υποψήφιο στα World Illustration Awards το 2017. Και το, και το, τι δουλειά έχει ένα μπαμπούρι πάνω στη μύτη μου που μου αρέσει πάρα πολύ. <laughs> ναι. Και όπω αναφέρθηκε, δεν ξέρω αν έγινε σαφέ και το άκουσαν όλοι, γιατί κάποιοι ήρθαν και λίγο πιο μετά, η κυρία Μεταλινού εικονογράφησε την αφίσα που χρησιμοποίησαμε, το, το εικαστικό θέμα τη έκθεσή μα. Με τη δέσμη φωτό. Μια ακτίδα φωτό. που ήταν και η αφίσα μα για την έκθεση εδώ, που λέγεται Γεννήθη το Φω. Αυτά. Θα σα πω μόνο ένα τελευταίο που βρήκα στο βιογραφικό σα και μου άρεσε. Μένεις σε ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Ναι. Μερικά χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα με το σύζυγο και τα παιδιά της. Ναι. Και πολλά ζωάκια. Πάρα πολύ ωραία. <laughs> Πάω τόσο καλά με το λόγο όσο με τις εικόνες, οπότε θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ε, και νομίζω ότι ή οι άλλους με κάλυψαν οι συνομιλητές εδώ. Ε, ε, θέλω να μείνω σε κάτι που, που είπε ο κύριος Κορακιανίτης πριν ότι η βία στη τέχνη είναι πάντα παρούσα και έχει δίκιο. μας ενημερώνει σαν καθρέφτη ουσιαστικά για τη βία μέσα μας, τη βία γύρω μας και μας αποκαλύπτει τον εχθρό. αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πώς η βία η τέχνη μπορεί να προλάβει τη βία, λειτουργώντας ίσως, ίσως σαν ε, βαλβίδα ασφαλείας, σαν μία χήτρα, ας πούμε, που θα βγάλει το, τον ατμό για να μην σκάσει. Ε, και με αυτό το σκεπτικό ε, θέλω να ξεκινήσω ο, από πολύ παλιά, ότι ε, ίσως έχετε δει, ξέρουμε, οι περισσότεροι τις εικόνες που έχουν βρεθεί σε σπήλαια, προϊστορικά σπήλαια που ακόμα δεν είχε, ουσιαστικά δεν υπήρχε λόγος και θεωρούμε ότι ο λόγος με τη σκέψη είναι ταυτόσημα. Παρ' όλα αυτά, πρώτα οι άνθρωποι ξεκίνησαν να ζωγραφίζουν, να κάνουν μουσική, ακόμα κι αν αυτό δεν ήταν μουσική με την έννοια που τη γνωρίζουμε σήμερα, σαν έναν τρόπο ε, όχι μόνο για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά και για να επικοινωνήσουν αυτά που ένιωθαν. Δηλαδή, στις τοιχογραφίε που έχουμε βρει, δεν απεικονίζουν μόνο το κυνήγι, αλλά έχουμε δει να απεικονίζονται, ας πούμε, και οικογένειες. Και βλέποντας μία τέτοια εικόνα, εμένα στο μυαλό μου ήρθε ένας πρωτόγονος οικογενειάρχης, <χει> που μας παρουσιάζει ίσως την πρωτόγονη οικογένειά του, τα παιδιά του, τη σύντροφό του. Ε, οπότε οι άνθρωποι ξεκίνησαν να ζωγραφίζουν με την ανάγκη να εκφράσουν το συνέστημά τους. Ε, και μέσα από, για πολλούς ανθρώπους πια σήμερα η τέχνη, Λειτουργεί σε όλες τις εκφάνσεις, στη μουσική, στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στη ζωγραφική, σαν μέσο εκτόνωσης αυτών που ίσως τους βαραίνουν. Ε, υπάρχει και η έννοια του, είναι λίγο κλισέ, του καλλιτέχνη, του ταλαιπωρημένου ας πούμε, του <χω> ταλαιπωρημένου ίσως από τα πάθη και την εσωτερική του βία. Ε, και θέλω να μείνω εκεί και γι' αυτό είπα πριν ότι ίσως και να λειτουργήσει μία βαλβίδα ασφαλείας, ότι η τέχνη σαν έκφραση μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά μέσα από το συμβολικό της περιεχόμενο. Αν έχετε κοιτάξει την αφίσα που σχεδίασα, ήταν αρχικά για το Illustrate Days, το θέμα ήταν μία ακτίδα φωτός, ε, οι περισσότεροι συνάδελφοί μου Είχαν κάνει πολύ ωραίε φωτεινέ εικόνες με ήλιο, με ένα φως που ίσως να είναι από ένα, ε, μια λάμπα, α πούμε κάτι. Εγώ το σκέφτηκα το φως ε, σαν ελπίδα. Ε, σαν μια ελπίδα που θα μας βγάλει από το όποιο σκοτάδι, την όποια δυστυχία μας ε, ταλαιπωρεί. Και για μένα... Το να αποδώσω έτσι το φως, τουλάχιστον όταν έκανα την εικόνα, λειτουργήσε ε, θεραπευτικά και, να το πω, αν μου επιτρέπετε, αποσυμπιεστικά. <Και> Γενικά μου αρέσει να λειτουργώ μέσα από την τέχνη έτσι. Έχω κάνει μία σειρά... Έχω κάποια εδώ τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να δείξουμε κάποιες εικόνες. Έχω κάνει μία σειρά από εικόνες. Ε, αλλά μπορούμε να βάλουμε ναι. στο, Είτε. στο, Είτε. στο Είτε. Αν μπορούμε θα το δούμε και αργότερα, δεν είναι, είναι απαραίτητο. Ε, όπου για μένα αυτές οι εικόνες λειτουργήσαν, όπως σας είπα, ε, θεραπευτικά, γιατί αυτά που ίσως με βάρεναν, με πίεζαν, αυτή η βία που είπα και πριν, που νιώθουμε μέσα μας πολλές φορές, που μπορεί να είναι το στρες, γιατί και αυτό στον εαυτό μας νομίζω ότι είναι βία, το άγχος, το, η θλίψη, το, η μοναξιά ε, βοηθούν ε, και αυτό το βλέπουμε πια ότι βοηθά η τέχνη στην εκτόνωση γιατί πια και η ψυχοθεραπεία υπάρχει μια πολύ, πολύ διαδεδομένα πια η ψυχοθεραπεία να λειτουργεί μέσα από τη τέχνη και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτού του είδους τις θεραπείες. Ε, και βλέπουμε βέβαια ότι και τα αποτελέσματα αυτών των θεραπείων είναι εξαιρετικά, είναι θεαματικά. Ε, και για να πω κάτι που είπε ο μεγάλος ψυχαναλίτης ο Καρλ Ιούγκ, ο συμβολισμός συνδέεται με τα βαθύτερα ενστικτά μας, όποια και αν είναι αυτά, συμπληρώνω. Ε, γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργός από τη φύση του. Δυστυχώς, ε, Ίσως η βία να είναι, ε, πώς να το πω, καταπιε... όχι ίσως, και οι περισσότεροι ψυχολόγοι θεωρούν ότι η βία είναι καταπιεσμένα άλλα συναισθήματα που δεν έχουν ε, βρει τον τρόπο να διοχετευτούν σωστά, να βγουν από μέσα μας. Ε, ε, επίσης, τη βία σαν εργαλείο. Βλέπουμε πια ότι τη χρησιμοποιούν και πολύ στα σχολεία. Δηλαδή υπάρχει και η τέχνη, η βία, συγγνώμη, η τέχνη χρησιμοποιείται πολύ στα σχολεία πια και για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν σχολεία που μέσα από το παιχνίδι, μέσα από μικρές εκθέσεις που γίνονται στο χώρο του σχολείου, της σχολικής κοινότητας, ε, μέσα από τη συζήτηση, ε, εφαρμόζονται πολλές τεχνικές αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. Και εδώ θα πρότεινα και Πάτερ ότι ίσως του χρόνου μια αντίστοιχη έκθεση σαν αυτή θα μπορούσατε να, αντί για φωτογραφία να φιλοξενήσετε σχέδια παιδιών γυμνασίου και ηλικίου που έχουν και πολύ έντονο, είναι αυτή η ηλικία με το φοβερά έντονο ψυχισμό ε, και να εκφράσουν μέσω των ζωγραφιών τους, των εικόνων τους, ε, τη, τη, τη Βία μέσα τους και γύρω τους. Νομίζω το μέσα μας με το η, η μέσα Βία με τη γύρω μας. Νομίζω ότι είναι ε, ότι εν, ενώνονται πολύ πολύ έντονα. Ε, ελπίζω να γίνομαι κατανοητή, γιατί έχω πάρει και ε, Αυτό. Ε, μία παρένθεση εδώ για να κλείσω. Θα ήταν ότι με λύπη μου βλέπω ότι η τέχνη δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά, κυρίως από το κράτος, διαχρονικά, έτσι, θα το πούμε αυτό. Και γι' αυτό είδαμε ότι και το τελευταίο διάστημα κάποια μαθήματα καλλιτεχνικά απομακρύνθηκαν από τα σχολεία. Το θεωρώ πολύ λυπηρό αυτό. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να ξέρουν αριθμητική, έτσι, και γλώσσα, αλλά επειδή η τέχνη εκφράζει συνέστημα, όπως είπα πριν, σε όλες τις μορφές, είτε είναι θεατρική, είτε είναι καστική, είτε είναι ε, μουσική, ε, Θεωρώ εξίσου σημαντικό, εκτός από τα παιδιά να ξέρουν ανάγνωση και γραφή, να ξέρουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ξέρουν να τα εξωτερικεύουν με τρόπο όπου δεν θα επηρεάσει αρνητικά ούτε αυτούς, ούτε το κοινωνικό σύνολο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ, ελπίζω να μην σας κούρασα. <laughs> Όχι, δεν μα κουράσατε. Ε, Κάποιο είπε όσο μιλούσατε, δεν ξέρω αν ακούστηκε και κάτι, ότι ήταν σαν να τα οι τοποθετήσει, οι εισηγήσει που είχαμε σήμερα. Ε, θα κρατήσω αυτή την εικόνα που είπατε με τη Χίτρα, που ήταν πολύ δυνατή, το πώ βγαίνει ο καπνό και αν ε, το θέμα μα είναι η βία. Και Μπορεί η τέχνη να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που μέσω ε, να είναι ω μέσο εκτόνους, <σχερ> ακριβώς και μέσω λύτρωση και να βγαίνει ο καπνό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο αυτό. <σχερ> ε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι θήτε οι οποίοι δεν έχουν μόνο μία όψη. <σχερ> θήτε μπορεί να είναι να με οποιοδήποτε από εμά υπό τι κατάλληλε συνθήκε. Κάποια πίεση, ακριβώ όπω το είπατε με τη χύτρα, υπάρχει. Ε, το λάθο είναι πού, στα σπίτια μα, στι οικογένειέ μα, στην κοινωνία μα, στα σχολεία μα, στην εκπαίδευσή μα. Άρα λοιπόν, αφού εκεί είναι αυτό ο μοχλό καταπίεση αυτού του ατμού, μήπω εκεί μπορούμε να βρούμε και τη λύση, άρα και την πρόληψη. Περισσότερη τέχνη, περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη παιδεία. Αυτά είναι τα ζητούμενα και όλα αυτά που συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό με αφορμή την έκθεση. Ε, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ζητήσουμε από όλο, το, από όλο εδώ του παρευρισκόμενου αν θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση. Και τοποθέτηση. Το καλύψαμε. Τους καλύψαμε. <laughs> και τοποθέτηση. Ο πατήρα Αντώνης θα μα κάνει μια τοποθέτηση, νομίζω. Την έκανε στην αρχή. <laughs> Βεβαίω. <laughs> ναι, ε... Θεωρώ πως ναι, μπορεί ο καλλιτέχνης, γιατί ούτως ή άλλως η έκφραση είναι κάτι που, αλλιώς δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες, είναι κάτι που είναι, υπάρχει ανάγκη να βγει από μέσα μας. Αυτό που εμένα με προβληματίζει περισσότερο είναι κατά πόσο υπάρχουν δίωδοι προβολής ε, των τεχνών. Και δεν μιλάω μόνο για το, τις οικαστικές τέχνες ή για μένα που ασχολούμαι με την εικονογράφηση που ουσιαστικά είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Ε, μιλάω για το γεγονός ότι πια η τέχνη σαν ε, θεραπευτικό μέσο, η εικόνα σαν θεραπευτικό μέσο δεν προβάλλεται. Προβάλλεται ανταυτού ε, βία. Βία στη βία σε σημείο που ίσως, και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, να μας έχει κάνει λίγο, πώς να το πω, να το θεωρούμε πια οκ okay να βλέπουμε τόση βία γύρω μας, να το θεωρούμε δεδομένο, γιατί αυτό προβάλλεται. Καταλάβατε, δεν βλέπω, ας πούμε αυτό που είπα πριν για τα σχολεία, ότι θα έπρεπε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή όχι μόνο για να γνωρίσουν, κυρίως για να εκτονώσουν το δικό τους συνέστημα, τη δικιά τους ανάγκη να πούν κάτι, να βγάλουν από μέσα τους αυτό που τους πονάει, αυτό που τους βασανίζει. Όσο, είναι γεγονός ότι όσο κρατάμε πράγματα, αυτά κάποια στιγμή θα βγουν. Είτε θα βγουν σε μας σαν ψυχοσωματικά, είτε θα βγουν στο διπλανό μας ε, την οποιαδήποτε μορφή, έτσι. Νομίζω ότι σαν καλλιτέχνες πρέπει να προσπαθούμε να τα προβάλλουμε. Αν είναι εφικτό ή όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι το να πεις, α, τι, δεν είναι εύκολος ο δρόμος, δεν είναι τόσο εφικτό, τα παρατάω, δεν, δεν κάνεις τίποτα. Γενικά είναι κάτι, δεν είναι εφικτό. Εφόσον το πιστεύουμε, πρέπει να το προσπαθούμε. Πρέπει να το σπρώχνουμε, πρέπει να το προωθούμε. Δεν ξέρω αν εδώ οι συνομιλητέ μου συμφωνούν. Δώσω και εγώ τη δική μου θέση. Δηλαδή, εν μέρη το έχω ήδη απαντήσει με αυτό που σας έχω διαβάσει προηγουμένως. Ε, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ σύμφωνη με την δική σας τοποθέτηση, πάρα πολύ γιατί ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι ένας θαραλαίος και ηρωικός τύπος... σε μια εποχή, σε όλες τις εποχές, αλλά ακόμα περισσότερο σε αυτήν. Διαφορετικά, είναι απλώς ένα, ένα κομμάτι μιας μόδας και τίποτα άλλο. Έχει να κάνει αυτό που λέτε και ρωτάτε, έχει να κάνει με την αίσθηση του χρέους. Και η αίσθηση του χρέους έχει να κάνει με την αίσθηση του υπάρχει μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή πάλι πίσω σε αυτό που λέμε είμαστε σε μια εποχή που αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του άλλου για να υπάρξουμε εμείς. Αυτή η ερώτηση που μπορεί να απασχολεί τον καθένα από εμά, ακόμα περισσότερο οφείλει να απασχολεί τον καλλιτέχνη και να πάρει μια θέση πάνω σε αυτό είτε πάει με αυτή την πλευρά, είτε πάει με την άλλη πλευρά. Διαλέγει δηλαδή βιλαέτη. Λέει, εγώ θα πάω με αυτή τη, σε αυτή την ομάδα, θα, Παίρνε θα σταθώ. Παίρνει μια θέση συγκεκριμένη και είναι υποχρεωμένος να παλέψει για αυτή τη θέση. Θα παλέψει σίγουρα η αίσθηση που έχω εγώ, που αποκομίζω εγώ από τη δική μου εμπειρία, όχι από τίποτα άλλο, είναι ότι ε, όσο λιγότερο ε, θέλεις να παλέψεις για, το, για την πάρτη σου, γιατί ισχύει και αυτό πάρα πολύ με στον χώρο της τέχνης, τόσο περισσότερο ε, θα πρέπει να έχεις την διάθεση να πολεμήσεις, να πολεμήσεις θετικά. Δηλαδή να, να εμείνεις στην, ε, στο χρέος που, που έχεις. Έχεις ένα χάρισμα, οκ. Okay. Τι το κάνεις. Τι, γιατί, το, γιατί το έχεις το χάρισμα αυτό. Το έχεις γιατί, για να φανείς εσύ κάτι καλύτερο από τους άλλους ή για να επικ... έχεις μια δύναμη να δώσεις στους άλλους μια φωνή που την περιμένουν γιατί την έχουν μέσα τους και θέλουν να την ακούσουν και από σένα. Πρέπει να διαλέξεις τι από τα δύο θα ακολουθήσει. Σίγουρα ο δεύτερος δρόμος, που είναι και ένας δρόμος πιο δύσκολος, είναι πιο σκληρός, πιο τραχής, έχει πάρα πολλές απογοητεύσεις. Αλλά δεν νομίζω, ότι, δεν, μπο, δεν νομίζω ότι όσο η κοινωνία έχει ανάγκη να είναι κοινωνία, θα υπάρχει και αυτό το είδος του καλλιτέχνη που θα θέλει να λειτουργήσει σαν συνεκτικό, συνεκτικό υλικό για την κοινωνία. Αν η κοινωνία αποφασίσει ότι δεν θέλει να είναι πια κοινωνία και ζούμε ο καθένα μέσα σε ένα δικό του δωμάτιο, σε ένα δικό του κόσμο, που κάποιοι μελλοντολόγοι. Σκέφτονται και μα λένε για κάποια τέτοια πράγματα. Ε, ε, τότε εκεί πια δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει τέχνη. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα λόγο να υπάρχει ούτε πίστη, ούτε θρησκεία, ούτε τέχνη, ούτε τίποτα από αυτό που μπορεί να κάνει την κοινωνία κοινωνία. Είναι, δηλαδή, είναι συνυφασμένο. Είναι μονόδρομο. Δηλαδή, η ύπαρξη τη τέχνη είναι, είναι κομμάτι, όπω ακριβώ το είπε, ότι ε, ξεκίνησε πριν ακόμα από το λόγο, από την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει και μαζί με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσει από τα σπήλαια που ζωγράφιζε. Ε, α, ακόμα και τα κυνήγη που ζωγράφιζε ήταν ήταν <εκίνη, Miles> ανάγκη επικοινωνία. Κοινωνικοποίηση δηλαδή. Είναι όλο το κόλπο είναι εκεί πέρα. Αν όλη η κοινωνία πάει προ τα εκεί, τότε ο καλλιτέχνη θα, θα είναι και αυτό προ τα γέλιο, Δεν θα υπάρχει από ένα σημείο και ύστερα. <εκίνημα> αυτό. Θε να απαντήσει. καλά και εγώ συμφωνώ με τις συνομιλήτριες. Σε σχέση με το χρέος, ε, αν κανείς διαβάσει θεωρητικά κείμενα καλλιτεχνών που θαυμάζουμε, θα δει ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του χρέους, σάλους ε, σ' άλλου περισσότερο, σ' άλλου αλλά πάντα με μια ειλικρίνεια. Και τώρα σε σχέση με το ίδιο το έργο, έλεγε ο και ότι δεν είναι υπεύθυνο για ο καλλιτέχνη για το τι θα γίνει το έργο όταν φύγει από τα χέρια του. Έχει φύγει. Ως. Ωστόσο, μέχρι να φύγει, είναι αρκετά υπεύθυνο. Και νομίζω ότι και αυτό που είπε η κυρία Μεταλινού και η κυρία Ζιώγα... είναι ότι καλεί να είσαι σε ένα δρόμο. Και αυτό εγώ το, παρα... το παρατήρησα και στην καλών τεχνών στου φοιτητέ. Πόσο ο καθένα εξελίσσεται. Βλέπει την ποιότητα κάποιου χαρακτήρα που υπάρχει και πώ αυτό βγαίνει στη δουλειά του, αλλά πώ θα βγει και στο σύνολο. Οπότε ο καθένα καλείται να κάνει αυτή την επιλογή. Μπορεί να μην το το αντιλαμβάνεται αμέσως, αλλά που λέει είναι έτοιμος από καιρό και το ξέρει. Αυτό. Ναι, πάει η κυρία Μαλαβή. Ο καλλιτέχνη είπατε ότι κάνατε μια προσέγγιση στην αρχή από την αρχαία Ελλάδα ότι ουσιαστικά ήταν εκπαιδευτικός ρόλος του θεάτρου. Ναι, ναι. Και ότι φτάνοντας σήμερα έχουμε πιο πολύ έντονο το ατομικό στον εγώ δεν θα εξετάσω τι είναι τέχνη ποιο είναι καλλιτέχνη. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη λογική. Είμαι αδαή, είμαι ηλεκτρονικό προσεγγίζω τεχνικά το θέμα. Για να μπορέσει όμω να δει αν η τέχνη έχει τη δυνατότητα να πολεμήσει τη βία ή να τη σπρώξει λίγο προ τα πίσω τη βία, δεν θα πρέπει ο καλλιτέχνη εκτό από να είναι μια απλή εκτόνωση για τον εαυτό του να χρησιμοποιήσει και την ορολογία και την γλώσσα επικοινωνία που υπάρχει σήμερα για να μπορέσει να την καταλάβει ο Δαή. Γιατί αυτοί yeah. οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν βία ή τουλάχιστον αυτοί που υποδέχονται τη βία είναι άνθρωποι που κατά βάση δεν έχουν και τη δύναμη στον εαυτό για να μπορούν να αναλύσουν αυτό που θέλει να φτιάξει ο καλλιτέχνη ή μόνο ή ο καλλιτέχνη. Ναι. Ε, για, να, για να καταλάβω, ε, εννοείται ε, να, να έχει έναν τρόπο ε, η γλώσσα του να είναι κατανοητή για τον πολύ κόσμο. Αυτό εννοείται. <συσχελίδι> ναι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Να. να σκεφτούν και να δράσουν από μόνο του δείχνουν ότι όντω η τέχνη μπορεί και έχει τη δύναμη να μειώσει τη βία. Από εκεί και πέρα να πω σαν ζητούμενο. Ένα ωραίο γραφικό πίνακα ή κάτι πανέμορφο να πει: Αυτό που είναι θύμα δεν πρέπει να το σταματήσει να είναι θύμα. Το ζητούμενο είναι να ευαισθητοποιήσει όλου του υπόλοιπου, ακόμα και αυτό που είναι θύμα, να αποκτήσει τη δύναμη είτε να καταγγείλει είτε να βρει τη βοήθεια και να ψάξει να βρει τη βοήθεια. Δηλαδή, μην φτάσουν στην πολιτεία του Πλάτωνα που οι άλλοι κοιτάγανε τη σκιά και νομίζουν ότι ο κόσμο είναι η σκιά, και όταν του δώθηκε η δυνατότητα να δραπετεύσουν, τελικά ξαναγυρίσανε μέσα στη σκιά. Ναι. Αποδεχόμενη την ίδια τη βία. Αποδε... Σαν απόδειξη είναι ότι όσοι έχουν υποστεί προβλήματα στα, νεανικά του χρόνια στην οικογένεια του μέσα από θέματα παιδεραστία και τέτοια πράγματα, παιδοφιλία ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά. Ναι. Όταν φτάνουν και μεγαλώνουν, είναι η φυσικα οταν φτανουν πιθανότητα που έχουν να γίνουν τα θύματα γίνονται θύτε. Αυτό είναι το πράγμα. Ναι. είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν, αφορά μόνο την τέχνη, νομίζω. Είναι, αφορά τα πάντα. Δηλαδή, και την παιδεία, την. την, Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Και το τραγούδι είναι μια τέχνη η οποία μπορεί να πάει πάρα πολύ στον πολυκόσμο και να δημιουργήσει. Και λέτε, uh, Ναι. Που στην και στην ναι. Και Συμφωνούμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι, <laughs> ναι, συζήτηση κάνουμε δηλαδή λοιπόν, πάνω σε αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι Πάντως στο καλό είναι που κάνουμε τη συζήτηση. Ξέρετε, δεν ξέρω σε, σε άλλε εποχέ αν θα γινόταν συζήτηση πάνω σε αυτό. Να, ναι. Ακριβώ. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που αναφέρατε, ότι αυτό που καπιέζεται μικρό και είναι θύμα, γίνεται θήτη. Ο κύκλο, το έχουμε συζητήσει και άλλε φορέ, η βία είναι ένα κύκλο. Και το θέμα είναι τι θα γίνει για να σπάσει αυτός ο κύκλος. Η σιωπή μα σπάσει είναι ένα πολύ καλό βήμα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ο Πάτερ βέβαια, μας έλεγε και άλλε φορέ το έχουμε συζητήσει εδώ ότι ε, κατά μέσο όρο μία γυναίκα που κακοποιείται μπορεί να κάνει να μιλήσει 7 χρόνια. 7 oh. με 10 χρόνια είναι ο μέσο όρο μία γυναίκα που κακοποιείται συστηματικά στην οικογένειά τη να μιλήσει. Δηλαδή έχουμε ένα δρόμο. Το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, τον τελευταίο χρόνο η κοινωνία μα σε μία καταγγελική φάση για τα θέματα αυτά. Δεν είναι κακό, γιατί στην πραγματικότητα αυτά υπάρχουν και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτά που συζητάμε μέσα από τα γεγονότα και από τι ειδήσει. Και ότι ανοίγουν τα στόματα σίγουρα είναι κάτι θετικό. Δηλαδή αρχίζει κάπω αυτό το πράγμα και πάβει να είναι μόνο δικό μα όταν γίνεται του κόσμου όλου. Ε, ένα άλλο που ήθελα να παρατηρήσω από τον κύριο Κρακιανίτη που το είπε πριν, ότι ίσως και να μην ζούμε τελικά στη χειρότερη εποχή. Της ιστορίας. Ε, και η κυρία, και η κυρία. Ναι, και η κυρία. Μπράβο, συγγνώμη, και οι δύο το είπατε. Μπρά, ε, εσύ το είπατε πρώτη. Ε, Και σκεφτόμουν ότι η τέχνη πάντα είχε αυτά τα διλήμματα. Σκέφτηκα τρία πράγματα: ένα πίνακα, ένα ποίημα και ένα τραγούδι. Ο πίνακα είναι πολύ γνωστό σε όλου μα του 1937 του Πικάσου, την Κυρνίκα, που μέσα από αυτό το μεγάλο πίνακα που θεωρείται ένα ίσως από τα δέκα πιο σημαντικά ζωγραφικά έργα όλων των εποχών, μια η δικτατορία του Φράγκο, μια σφαγή. Το δεύτερο είναι του Τάσου Λιβαδίτη, το «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν πάβεις να αγωνίζεσαι, δεν θα πάβεις ποτέ να αγωνίζεσαι για την αλήθεια και το δίκιο», το οποίο... Αν τον συνδυάσει και με, και με το Γιάννη Ρίτσο και του προορισμού και, και, και του και, και, και στόχου που έχει ένα καλλιτέχνη, αυτά τα πράγματα συνομιλούν πάρα πολύ. Δεν μπορεί ένα καλλιτέχνη να κάνει μόνο τέχνη για την τέχνη το 2022, όταν υπάρχουν αυτά τα διλήμματα που υπάρχουν. Δηλαδή, μπορεί το, το, τον 20ο αιώνα να έχει και λίγο πλάκα το να απαντάει το ένα κίνημα στο άλλο και ο κάθε ένα καλλιτέχνη να θέλει να πρωτοπορήσει για να κάνει απλά να ακούσει το όνομά του. Ε, τώρα δεν έχει πολύ πλάκα αυτό, γιατί πραγματικά έχει αρχίσει να υπάρχει μια ανθρωποφαγία. Και το τρίτο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και γέμισα και εγώ τον χρόνο σα, αλλά είναι αυτό το οποίο πάντα καταλήγουμε σε κάθε φορά που συζητάμε το πώ η τέχνη και η εκπαίδευση μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο και το τι μπορεί να κάνει εσύ που είσαι τόσο μικρό. Η φράση είναι από τον Αύγουστο, του Παπάζογλου. Θα πάω και α μου βγει και σε κακό. Αν δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, δεν έχει νόημα ούτε στην ε, τέχνη να είσαι. Ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εκκλησία. Τα Να κάνω μια μικρή προσθήκη σε αυτά που υπόθηκαν για την τέχνη επειδή είπατε κάποιο που είναι αδάη που θα τη δει. Ευτυχώ, η τέχνη έχει τόσες πολλέ εκφράσει, όπω είπαμε πριν όπου το θέμα είναι... Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Το θέμα είναι να μας έρθει τσακ κάποια στιγμή το μήνυμα από κάπου. Είτε είναι ας πούμε, μέσα από τη μουσική, είτε είναι μέσα από μία εικόνα που θα δούμε, είτε από μία ταινία που θα παρακολουθήσουμε ή μία παράσταση. Είναι παντού η τέχνη. Και αυτό ήθελα να πω πριν, ότι δυστυχώς ε, κάπου σκεπάζεται ε, με τη βία, ακόμα και αυτή η τέχνη. Ε, Παρ' όλα αυτά, αν πούμε ότι εγώ σαν δημιουργός κάνω μία εικόνα και θα μου έρθει ένα mail μετά ότι κοίτα να δεις αυτή η εικόνα που είδες με εξέφρασε, με ακούμπησε, με έκανε και ταράχτηκα, ένας άνθρωπος να μου το πει εγώ είμαι πανευτυχής γιατί κάτι έχω κάνει, κάτι έχω βοηθήσει, κά, κάτι έχω καταφέρει. Γεμίζοντα πάλι το χρόνο, να πούμε και να, να βάλουμε και στην κουβέντα μα και κάποια πράγματα που είπαν τα ίδια τα παιδιά βλέποντα την έκθεση και συμμετέχοντα σε κάποιε δράσει. Ε, και τα είπαν είτε με τη συμμετοχή του σε κάποιο θεατρικό δρόμο ενώ που είπαμε, είτε και με τα απλά λόγια. Ότι έδειξαν, πούμε, ε, τι σκεφτόντουσαν τη στιγμή που είναι μια, είναι, είναι ένα, πούμε, ένα, ένα, μια στιγμή, οικογενειακή απλή. Ε, 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 τα παιδιά εξεφράζαν ας πούμε, την, τη, τη δυσφορία τους, από τη, αδιαφορία από την ε, πλευρά των γονέων. Ε, ο χρόνος είναι λίγος. Υπήρχε ένα πολύ γνωστό διαφημιστικό σλόγγαν χρο... πόσο πόσος είναι ο ωφέλιμος χρόνος που περνάει μια οικογένεια μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, είναι 48 λεπτά. Για όλα τα άλλα, εμείς σας πουλάμε αυτό και αυτό και αυτό το προϊόν. Και είναι πάρα πολύ αλήθεια. Το πώς τρέχουμε οι γονείς στη σημερινή εποχή να, να κινήσουμε πράγματα, να δώσουμε στα παιδιά ερεθίσματα. Ε, και εμείς αυτή τη στιγμή, ε, εγώ ας πούμε είμαι γύρω στα 40, αυτή η γενιά δεν έχει μεγαλώσει με τα ερεθίσματα που έχουν τα σημερινά παιδάκια σήμερα, με, που όλα τα ερεθίσματα έχουν να κάνουν με την τέχνη. Έχουμε μια ελπίδα δηλαδή από αυτό, και τα τρέχουμε κι εμείς λίγο τα παιδιά μας, στις μουσικοκινητικές, στα θέατρα, στα εικαστικά, να πάρουν μέρος σε ε, διαγωνισμούς ρητορικής ή διαγωνισμούς ε, ποίησης. Αυτά όλα ίσω να είναι μια ελπίδα, γιατί προσπαθούμε να αυξήσουμε την άτυπη εκπαίδευση όταν βλέπουμε ότι είμαστε σε μια χώρα στην οποία η εκπαίδευση δεν αλλάζει. Εδώ και 20 χρόνια το θέμα μα είναι πώ θα μπούμε στο πανεπιστήμιο, με 4, με 9, με 16, όχι μαθήματα. Εγώ προσωπικά, παρόλο που είμαι τη παλιά τελικά έδωσα 9 για να μπω. Εκεί, αυτό, εκεί το πέτυχα το, το σύστημα. Όχι με πολύ παλιά, απλά δεν 26, μου πανελίνη. <laughs> Αλλά θέλω να πω ότι προσπαθώντα μετά κάποια στιγμή να δω, τα πέτυχα εκεί. Ε, ε, όλο, όλο το ενδιαφέρον είναι στο, στο να πούμε ότι κάτι κάναμε και να μην αλλάξουμε τίποτα κατά βάση. Οπότε, ε, τι θέλω να πω με αυτό, ότι αν η εκπαίδευση έχει και ο πολυτέχνη, αν αυτό ξεκινάει από τη μικρή ηλικία, ίσω να έχει κάποια σημασία που και εμεί οι γονεί τρέχουμε τόσο πολύ. Απ' την άλλη, όμω, να μην χάνουμε και τα ουσιώδη. Η κυρία θέλει να ρωτήσει και κάτι. Να μην χάνουμε και τα ουσιώδη. <μέλου> Είς, τα δεν, δεν το ζητάμε μόνο τους το να παίξουν θέατρο, να παίξουν το κινητικό. Κάποιοι, δηλαδή, τα πιέζουμε και σε σταματάνε γιατί δεν πάει, δεν τραβάει. Και βλέπεις ότι, σε αυτά τα προγράμματα που μας μάζουν, θα τα κάνουν, αλλά έχουν επιγνωση σε τι ηλικία και με τι τρόπο τελικά πρέπει. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια, που λέτε. Εδά, δηλαδή, αντί δηλαδή, 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 αυτά τα προγράμματα να έρθουν και να αντικαταστήσουν κάποια πράγματα τη εκπαίδευση, εμεί βρισκόμαστε δηλαδή δηλαδή, ότι δηλαδή, τα κάνουμε όλοι προσθετικά και τελικά κουράζουν τα παιδιά. Ει βάρο του παιχνιδιού, του θεάτρου, του μυστοκινικού, ναι. Βρήκαμε Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για τη βία που λέγαμε πριν και τις εκφάνσεις της. Ναι, ε, ναι, εδώ είναι μία, ας πούμε, αλληγορία του παραμυθιού της ε, που τελικά καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο κακός <laughs> αυτός ο λύκος, ο πονεμένος. Ίσως τελικά να ήθελε και αγάπη. Ε, αυτή σαν εικόνα είναι από τις πιο ας πούμε, πετυχημένες μου, να το πω έτσι, έχει πουληθεί και σαν, αρκετές φορές σαν αφίσα, έχει χρησιμοποιηθεί και στο εξωτερικό. Ε, για μένα είναι μία εικόνα που βλέπει τη βία, ε, αλλά ε, έχουμε εδώ πέρα τον, τον θήτη σαν θύμα. Ένα θήτη σαν θύμα. Λοιπόν... Αυτή η εικόνα, λέγεται «Darkness», ε, έχει να κάνει αυτό που λέγαμε πριν με τα δικά μας τα σκοτάδια και τη, τις εσωτερικές μας βίες που πολλές φορές μας ε, βασανίζουν. Ε, και αυτή η εικόνα για μία έκθεση είχε φτιαχτεί. Ε, είχε μπει και στο πρώτο Illustrator που είχε γίνει πριν δύο χρόνια. Ε, ουσιαστικά είναι να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας. Αυτή, για αυτή την εικόνα, όταν την ε, ανέβασα, πήρα πάρα πολλά mail. Άλλος μου είπε ότι, ξέρετε, εγώ είδα εκεί πέρα την κατάθλιψή μου. Άλλος μου είπε ότι, μια κοπέλα μου είπε ότι, ξέρετε, εγώ είδα εκεί πέρα όλα αυτά που... τα δύσκολα που έχω στη ζωή μου και τελικά πρέπει να βρω το κουράγιο να τα αντιμετωπίσω. Ε, για μένα αυτή η εικόνα όταν την έφτιαχνα ήταν μία εκτόνωση, ας πούμε, <χει> ε, για, τα δικά μου, για τα δικά μου σκοτάδια, αν θέλετε. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί τα είχα δουλέψει, είναι σε μικρή κλίμακα δουλεμένο αυτό. Ε, είναι για τις φωτιές. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα που δείχνει ένα άλλο είδος βίας, αυτή της ε, βίας που ασκούμε στη φύση. Στη φύση. Ε, και που τα θύματα, τα, τα θύματα που δεν είναι ανθρώπινα, δυστυχώς δεν τα υπολογίζουμε και, και σαν ζωές, σαν πλάσματα πολλές φορές. Αυτή είναι μια πιο πρόσφατη εικόνα. Ε, είχε γίνει με αφορμή τον πόλεμο ε, στην Ουκρανία που ξέσπασε πρόσφατα, το πόσο από τη μία μέρα στην άλλη, όλη αυτή η βία του πολέμου έρχεται να σου αλλάξει τα πάντα. Ε, και γι' αυτό έλαβα αρκετά mail που μου είπαν ότι ξέρεις τι, έτσι είναι. Και όχι μόνο, ε, μου είχε στείλει πούμε, και μία κοπέλα από Συρία, ότι, ε, μου είχε πει ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που που μας έδειξες, που έκανες. Ε, είναι αυτό που λέγαμε πριν, τον κάθε άνθρωπο, ε, η τέχνη ή όποια μορφή τέχνης, θα τον αγγίξει αρκεί να τη δει, αρκεί να εμφανιστεί μπροστά του. Αυτή είναι η εικόνα που χρησιμοποιήθηκε τώρα για την αφίσα, για όσους δεν την έχουν δει ή δεν την έχουν προσέξει. Ε, ουσιαστικά είναι... Η ελπίδα είναι το φως που θα μας δείξει τη σκάλα και θα μας προστατέψει από τη βία, από τα αρνητικά, από ε, την απελπισία ίσως, από ό,τι άσχημο μπορεί να υπάρχει εκείνο το διάστημα στη ζωή μας ή γύρω μας. Ε, αυτή η εικόνα έγινε με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν μια ένας ο άλλο ο, ένας. μια φοβερή βία που ε, 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 και οι <σχυ> γυναίκες Γι' αυτό και η συγκεκριμένη έχει τα μαλλιά της λιμένα αλλά είναι κάπως ε, ματωμένα. Ε, <σχυ> είναι το λάβαρο Είναι το λάβαρο το οποίο <σχυ> έχει <και σχυ> κακοποιείται δυστυχώς ε, <σχυ> ακόμα και σήμερα το 2022 που θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να φοράμε ό,τι θέλουμε, να έχουμε τα μαλλιά μας όπως θέλουμε. Κάποιες γυναίκες ε, δέχονται, κάποια, δέχονται όλη αυτή τη βία που δεν τους επιτρέπει τελικά να είναι ο εαυτός τους. Και τέλος, αυτή η εικόνα, νομίζω δεν έχω στείλει κάποια άλλη, έτσι, όχι, αυτή είναι η τελευταία εικόνα, είναι με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν στη στην κοινωνία, ειδικά την ελληνική, τους τελευταίους μήνες και τα όσα έχουν ακουστεί, ε, νομίζω ότι την εκφράζει έντονα τη βία αυτή η εικόνα και να σας πω και εμένα δεν μου ήταν... Δηλαδή όταν έβαφα κόκκινα κάποια σημεία στο αρκουδάκι δεν μου ήταν εύκολο. Με, 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 με πόνεσε, με αηδίασε να πω. Mm -hmm. Αλλά ήταν κάτι που θεωρώ ότι έπρεπε να... Να το δείξω. Μάλιστα. Αυτά Φελόδια. για την βία και το πώς μπορεί ίσως να αποτυπωθεί χωρίς να υπάρχει, ε, ε, πώς να το πω, ε, ψυχρά χωρίς σε να μια τη, εικόνα. Χωρίς να την υιοθετείς. Χωρίς να την υιοθετείς, ναι, και χωρίς να την παρουσιάζεις ε, αυτούσια. Ναι, 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 ναι. Ίσως φιλτράροντα, φιλτράροντας την ε, μέσα από την τέχνη, από την όποια τέχνη, έτσι. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Να σας αποχαιρετήσουμε και να αποχαιρετήσουμε και τους εκλεκτούς μας συγιτές ε, θέλει κάποιος άλλος να συνεισφέρει στην κουβέντα ή στο κλείσιμο, Πάτερ. Ή... Στο κλείσιμο, πολύ ωραία. Ε, για είναι το φως, λοιπόν. Ε, το φως είναι καταρχάς το φως ε, που έλαμψε στα φλάς ε, των φωτογραφικών μηχανών, των φωτογράφων που μας έφεραν εδώ. Ε, φως είναι το, η λάμψη αυτή που υπάρχει τώρα, που έχουμε πια όλοι και μία σχέση μετά από αυτή την πολύ ζεστή συζήτηση και πολύ ζωντανή στα μάτια σας. Ε, φως των, ε, ε, αυτό που λέμε το λίγοι αλλά καλοί, των ανθρώπων τον, που αφιέρωσαν αυτό το απόγευμα για να έρθουν εδώ και που κάτι πήραν σαν ερέθισμα, φαίνεται στα πρόσωπα όλων. Ε, και φώ είναι και το ότι μέσα από τελικά κάτι που είναι άσχημο, ε, η βία, ε, βάζουμε ένα πείσμα και βάζουμε στον εαυτό μας ε, ένα στόχο. Να κάνω κι εγώ κάτι, αυτό που βλέπω μια στιγμή εδώ από τις φωτογραφίες, που είναι μια στιγμή φωτογραφία όταν την τραβάμε, ε, να βρω κι εγώ έναν τρόπο αυτό το πράγμα να μην επαναλαμβάνεται. Γιατί η βία δεν είναι μια στιγμή που τη βλέπουμε εμείς εδώ στη φωτογραφία, είναι πολλέ και πολλέ φορέ. Πιστεύω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα έχουμε βάλει ένα πείσμα το από το δικό του τρόπο ζωή και από το δικό του κύκλο να ευαισθητοποιήσει, να ερεθήσει, να συζητήσει, να συνεχίσει, να ελπίζει ότι υπάρχει φω. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο ευχαριστήσει θα ήθελα να απευθύνω. Σε όλους όσους αυτές τις 15 μέρες ε, ε, στάθηκαν κοντά μας ε, και φυσικά δεν θα πάψουμε να, να ακολουθούμε αυτό το δρόμο που, ε, μέσα, ε, που είναι μια πορεία δύσκολη ε, γιατί χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα πράγματα από το... Ε, ξέρετε, ο θυμός είναι πάρα πολύ εύκολο να καταγγείλει ε, αναθεματίζουμε ένα, το κακό, ας πούμε, και είμαστε, αισθανόμαστε σαν τον αποδιοποιημένο τράγο, ας πούμε. Στον, α, στη, στη βίβλο διαβάζουμε αυτό. Ο, ο Ισραήλ, ε, θέλοντας να... Ε, σε μια φάση εξάγ, ε, ε, εξάγνισμού, ε, ο λαός έβαζε πάνω στο, σε ένα τράγο πέτρες. Οι πέτρες αυτές ήταν οι αμαρτίες του. Οπότε, ο, ο τράγος έφευγε, από το όποιο υπέροχε έβγαινε από την κοινότητα, άρα έχουμε ένα, ένα είδος κάθαρσης. Ε, αυτό όμως πέρασε. Και αυτό που φαίνεται στον χριστιανισμό είναι ότι ε, πρέπει να αναλάβουμε τη, την ευθύνη των υπάρξεών μας. Ε, δεν αρχεί να βάζουμε πέτρες στο καλάθι ενός ε, τράγου. Ε, πρέπει να αναμετρηθούμε με αυτό το οποίο βλέπουμε ε, και αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Ε, αυτή η αναμέτρηση δεν, παρα... δεν είναι καθόλου εύκολη. Ε, θα είσαι λίγο καιρό που θα τα Χριστούγεννα σε μερικές μέρες. Δηλαδή, ε, εμείς μένουμε στην επιφάνεια. Τι γιορτάζουμε όμως τα Χριστούγεννα. Γιορτάζουμε το ότι ένας Θεός δεν συχάθηκε, να φορέσει την ανθρώπινη φύση. Η Εκκλησία μας υπερασπίστηκε με κόπους και αγώνες και μέματα την, ε, τη διπλή φύση του Χριστού. Δηλαδή ότι είναι τελείως Θεός και τελείως άνθρωπος. Το λέω αυτό το έλεγα και στα παιδιά γιατί το τέλειος άνθρωπος μας μπέρδευε. Καλά το τέλειος Θεός. Αλλά τι πάει να πει τέλειος άνθρωπος τώρα με τους Σούπερμαν, του Στάδε εδώ, τους Σουπερ που κυκλοφορούν. Εδώ με το τέλειος άνθρωπος θα ε, πάλι σε ένα είδο ε, νεστοριανισμού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Και βλέποντας τους υπερήρωες, ε, ποιο είναι το συμπέρασμα. Ότι δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος για να παλέψεις το κακό. Πρέπει να είσαι κάτι συν άνθρωπος για να το παλέψεις. Και τους έλεγα το εξής, ότι ο Χριστός μας δείχνει ότι μπορείς να είσαι άνθρωπος για να παλέψει το κακό και να βρεις αυτό το οποίο ε, υπάρχει μέσα μας από την ημέρα της δημιουργία μας. Απλά ε, το χάσαμε και το μπορούμε να το ξαναβρούμε. Ε, το γεγονός λοιπόν όμως ότι ο Θε, ένας Θεός ε, από έρωτα ε, κατεβαίνει από τον ουρανό και το όπως λέμε σε πιο ε, θεολογική γλώσσα αδειάζει γίνεται άνθρωπος φοράει την ανθρώπινη φύση χωρίς να είναι φάντασμα, δηλαδή φοράει εντελώς. Και προσέξτε, επιμένουν πάρα πολλοί πατέρες το εξής, ότι υπάρχει εξάκραση λήψεως άνθρωπος, δηλαδή ακολουθεί την πορεία του ανθρώπου από την, από την πρώτη του στιγμή που γονιμοποιείται σε εμά το άριο και το σπερματοζωάριο και γίνεται το πρώτο κύτταρο του ανθρώπινου, ας πούμε από το πρώτο κύτταρο του ε, του Χριστού, ο Χριστός ακολουθεί την ανθρώπινη μοίρα, την ανθρώπινη πορεία. Ε, γεννιέται όπως γεννιέται ένα παιδί, ε, ε, και όπως κιοφορείται ένα παιδί, δεν είναι κάτι άλλο, γεννιέται ως παιδί, ως βρέφος, ε, υφίσταται όσα υφίστανταν, υφίστατο ε, διάφορα παιδιά της, της εποχής του, κυνηγιόντουσαν δηλαδή και πολλά παιδιά της εποχής μας, μέχρι να φτάσει στην αντρική ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέμε άνθρωπος και πολλές φορές το βδελισόμαστε, ε, εκείνος το αγάπησε. Σε αυτό επάνω λοιπόν πατάμε για να δείξουμε ότι όλα μπορούν να, 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 να τα παλέψουμε. Γιατί, γιατί ας πούμε η βία μια και είναι αυτό το θέμα μας, είναι κάτι που πρόσθετο της ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι η ανθρώπινη φύση έτσι. Εμεί κινδυνεύουμε να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι είναι έτσι, και ότι αργά ή γρήγορα θα το εκδηλώσουν. Ε, θα το εκδηλώσουν, αν μείνουμε ε, άπλαστοι. Ε, Εμεί θέλαμε να, θέλαμε να δείξουμε ότι μπορούμε να βάλουμε υλικά και όπω έκαναν οι ποιητέ, όπω ο Ρίτσο για παράδειγμα τις παραμονές του πολέμου ε, γράφει. Ε, όχι τη Ρωμιοσύνη, το άλλο. Ε, για να δείξει, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, είναι ότι ε, στι του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γράφ, γράφει ένα ποίημα. Και το ποίημα του αυτό ε, μιλάει, για τα, ε, μιλάει για την ομορφιά τη ειρήνη, βλέποντα ότι χάνεται σιγά-σιγά. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι χάνεται σιγά-σιγά η ανθρωπιά. Αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ανθρωπιά και πρέπει να την καλλιεργήσουμε και πρέπει να συστρατευτούμε όλοι από οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Ε, ενεργοποιώντας κάθε μας, ε, θα έλεγα, ε, πλευρά του εαυτού που είναι δώρο του Θεού. Λειτουργώντας Τι ως δώρο Θεού. Ε, φυσικά αυτό δεν είναι απλό και ούτε εύκολο, αλλά δεν μας τρομάζει ο αριθμός, ε, ξέρωτε ότι είναι δύσκολο. Ε, δεν μας τρομάζει ο θα έλεγα μας γοητεύει. Ξέροντα τι. Ότι όταν οι Απόστολοι ε, διέδιδαν το, το τη της Ανάστασης, ήταν 12 που απλώθηκαν στα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Δηλαδή ήταν μόνοι. Άμα τους απλώσουμε, δεν είναι ομάδα, αλλά έχοντας την αίσθηση της ομάδας, της Εκκλησίας δηλαδή. Ε, τέσσερις άνθρωποι απελευθέρωσαν την Ελλάδα ουσιαστικά φιλική εταιρεία. Εδώ είμαστε ούτε τέσσερις ούτε δώδεκα. Είμαστε πολύ περισσότεροι και αν προσθέσουμε για τα παιδιά που ήρθαν και, και οι άλλοι άνθρωποι που συναντηθήκαμε όλο αυτό το καιρό είναι παραπάνω. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η, η, ότι ως, η αρχική μας σκέψη ε, ολοκληρώνεται σε αυτή την πρώτη της φάση, αλλά ε, όχι με τελεία και παύλα, αλλά με, τελεία, με άνω τελεία, περιμένοντας κάτι άλλο. Ε, θυμάμαι η γενιά του 30 ε, πόσο ταλαιπωρημένη είναι και πόσο η ίδια ε, αποτύπωσε αυτό και το αδιέξοδο της εποχής της, που και σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, ε, αλλά και πόσο προφητικά έδρασε σε κάτι το οποίο ε, προσδοκούσε να έρθει. Ε, Νομίζω, λοιπόν, ότι έχουμε αυτή την προφητική αποστολή ότι προσδοκούμε να έρθει κάτι. Και αυτή η προσδοκία είναι ότι ε, ο άνθρωπος θα συνεχίσει να δείχνει την ανθρωπιά του, γιατί δεν μπορούμε να το βλέπουμε ανάποδα. Το... Δηλαδή, όσο περιστατικά και αν βλέπουμε, όσο τα ποσοστά να μας τρομάζουν, όσο και αν βλέπουμε τη βία να κάνει παρέλαση στους δρόμους, δεν σημαίνει ότι έχουμε καταληφθεί από τη βία. Δεν είμαστε η βία. Χρειάζεται όμως να το παλέψουμε. Και το λέω συνολικά, όχι μόνο για την ειδοκοίνια εκεί. Και βεβαίως φαίνεται και το άλλο, ότι έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τα διέξοδα που βγαίνουν μπροστά μας. Δηλαδή, δεν μπορεί η εκπαίδευση να συνεχίσει έτσι. Οι επόμενες απεργίες των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι για την ανθρωπία των μαθητών τους να διατηρηθεί, όχι μόνο να καλλιεργηθεί κιόλα η ατροφία των μαθητών. Ε, χρειάζεται να πιάσουμε ε, εκεί τα, το νήμα των αγώνων που έγιναν στο παρελθόν για να διχθεί ένας καλύτερος κόσμος. Ε, δεν φοβάμαι, ξέρετε, και θα κλείσω με αυτό, Παρά το γεγονό ότι οι φωτογραφίε μπορεί να μα γεμίσουν απελπισία, ε, επειδή βλέπουμε ένα πόνο ε, παρατεταγμένο εκεί, ε, η πρώτη μα προσπάθεια και η βασική που, που κάναμε τα παιδιά ήταν ότι έχουμε ελπίδα, όχι απελπισία. Ότι υπήρξαν άνθρωποι που στάθηκαν εκεί, γίνανε γέφυρε. Ότι υπάρχουν ακόμα περισσότεροι που μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις γέφυρε. ότι γίνομαστε ακόμα περισσότεροι που προσπαθούμε να τονίσουμε νωρίτερα κάποια πράγματα έχει μεγάλη σημασία ε, σήμερα να διατηρήσουμε την ελπίδα όχι ως κάτι το, το τελευταίο που μένει αλλά ως το πρωταρχικό που μας, που μας φωτίζει το δρόμο και πορευόμαστε ε, είναι αυτό που μας φωτίζει τη σκάλα αλλά επειδή η σκάλα ξεκινάει από κάτω ε, δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στον πάτο. Είναι η αρχή του σημείου που ο καθένας μας έχει. Πιθανόν υπάρχει πιο κάτω ακόμα. Αλλά είναι η αρχή του σημείου που έχει ο καθένας. Και που μας δείχνει ότι ε, αν θέλουμε να, να, να πετύχουμε κάτι, να το πω έτσι με αυτό το ρήμα, ή να ολοκληρωθούμε, είναι ότι πρέπει να ανέβουμε τα σκαλοπάτια. Ο άνθρωπος δεν είναι για να μένει στο κατόφλι. Είναι για να ανεβαίνει και να φτάσει μέχρι το τέλος της σκάλλας αυτής, ε, συναντώντας άλλους ανθρώπους. Ιστερόγραφο. Θυμάμαι μόλις τώρα, τι. Αυτό που έλεγε ο Αββάς Δωρόθεος στον έκτο του λόγου αν δεν κάνω λάθος. Ε, πώς είναι οι αποστάσεις των ανθρώπων με το Θεό και των ανθρώπων μεταξύ τους. Φανταστείτε έναν ένα κύκλο. Ε, ο κύκλος έχει κέντρο, όμικρον. Και κάθε ακτίνα, ρο, φτάνει στην περιφέρεια. Ε, κάθε άνθρωπος, ε, οι, οι ακτίνε τώρα, σκεφτείτε πως είναι το ποδήλατο, ε, οι αποστάσεις μας στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερες δυνατές σε σχέση με το αν θα ήμασταν όλοι μαζί στο κέντρο έτσι όσο δηλαδή πηγαίνουμε προς την περιφέρεια απομακρυνόμαστε από το σημείο όμικρο και πάμε προς το ε, σημείο R ε, απομακρυνόμαστε μεταξύ μας ο καθένας ακολουθώντας τη δική του ακτίνα λέει ο Αββάς ο Άγιος Δωρόθεος όπου το κέντρο είναι ο Θεός όπου η περιφέρεια είναι τα σημεία οι ακτίνες είμαστε εμείς η πορεία μας όσο πηγαίνουμε προς το Θεό τόσο περισσότερο συναντιόμαστε. Όσο απομακρυνόμαστε από το Θεό φτάνουμε στο, α... στο ακρότατο δυνατό της αποστάσεώς μας που μπορεί να έχουμε τον, α... τον πλησίων με τον άνθρωπο. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, φωτίζοντας ε, καταστάσεις να δείξουμε σε ποιο σημείο της ακτίνας βρισκόμαστε και να πάμε προς το σημείο εκείνο το οποίο συναντιόμαστε όλοι μαζί. Θεός και άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.